Break them down. Αλλά δεν θυμάμαι τον καλλιτέχνη, Χρήστο. Δικό μου είναι ο φεύγει. Δεν θυμάμαι. Graham Parker. Ναι. Εγώ ξέρω το break dance και το. Ποιο? Το break dance. Από το break που είπε. Ναι, είναι τη δεκαετία σου το break dance. Ναι. Άμα είναι τη δεκαετία μου, είναι τη κουσαϊκή. Εντάξει, είμαι λίγο μεγαλύτερο. Τι έκανα. Και το πώ το πει. Πάντα το λέει ο Parker. Graham Parker. Το μαρκαδό, το στυλό ξέρω τον Parker. Τον Parker. Μα τότε Parker στο πώς δεν θυμάμαι. Όποιος είχε Parker ήταν. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, διανοούμενο. Ήταν ο ανεψιό του Ανατόλη. Έτσι. Ήταν. Καταρχήν ήταν ακριβή η στυλή Parker. Εντάξει. Τώρα τι λέμε, αποκλείεται. Καταλαβαίνουν αυτοί οι πιτσίρικα τη ώρα. Ο Σαββίδη μπορεί να έχει Parker. Ο Καρυπίδη αποκλείεται. Καλά. Κάνα με φτερό πρέπει να γράφει. Φτερό από γαλοπούλα. Είναι σίγουρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις και δεν είναι τέτοιο, πιθανόν δεν το ξέρεις γιατί μπορεί να, αυτά να αποκρύπτονται έτσι, από τα δικά σας. Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος σου είπε, γιατί μιλάμε τώρα για μικρά παιδάκια, για Πάρκερ δεν μιλάμε. Άρα μιλάμε για μικρή ηλικία του Σαββίδη του ιού. Ο μπαμπάς, ο Ιβάν, ξέρεις ποια ήταν από τις πρώτες δουλειές του, είπε και δεν είναι κακό, ξέρεις ποια ήταν. Κλόουν σε τσίρκο. Δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρεις. Ο ίδιος το είπε. Πού και το έψει, πια. Σε μια τέτοια, σε μια δήλωση του, σε μια συνέντευξη που έδωσε. Λέει ότι πότε? Όταν ήμουν νεαρός ήμουν λέει κλόν σε τσίρκο. Πότε? Τώρα πότε. Δεν είναι πλάκα αυτό, θα σοβαρέσουμε. Μα δεν είναι κακό, εγώ σου το είπα για κακό. Άρα δύσκολα να είχε Πάρκερ ο μικρός. Πόσο θέλω να ήμουν κλόν και να ήμουν, να είχα την... Τι? Την οικονομική άνεση του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, σου λέμε νεαρός. Τώρα. Και την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ιβάν Σαββίδη. Επί Πούτιν. Επί Πούτιν. Ναι, επί Πούτιν. Ο Καρυπίδης ήταν μικρός. Ολυμπιακός λες ότι ήταν. Πέρα από αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα έγινε Άρης. Επαγγελματικά λέω ότι. Α, επαγγελματικά που δεν ξέρω. Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Καταρχήν είναι μικρός ο Καρυπίδης. Πόσο μικρός. 39 είναι ο Καρυπίδης. Προς 40. Ο Ιβάν πόσο είναι, 65 είναι. Είναι. Μην και παραπάνω, όχι. Είναι. 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 Έχουν μια. Ο γιος του είναι πιο μικρός από τον Καρυπίδη. Πολύ πιο μικρός. Ναι, δεκαετία κάτω να. Λοιπόν. Εντάλαβες. Ένα γιο έχει τώρα πέραν τη. Ένα γιο. Δύο έχει. Ο άλλος δεν τον ξέρουμε ούτε καν. Δεν ασχολείται τόσο πολύ. Φωτογραφία δηλαδή τον έχουμε δει. Τον... Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Μοιάζουν πάρα πολύ με το. Όχι πάρα πολύ, μοιάζουν αρκετά με το. Μεγαλύτερο είναι, να υποθέσω. Ναι. Και δεν ασχολείται το παιδί, είναι πιο χαμηλών τόνων. Δεν ασχολείται. Μπράβο. Βέβαια, τον παρατρέχουμε να ασχοληθεί λίγο με τον μπάσκετ. Ναι. Να ξανάρθει. Το πάρει τον μπάσκετ. Να ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη τον μπάσκετ. Αν το πάρει ο Σαββίδης, ξέρει ότι θα ξανάρθει. Ναι, αφού το είχατε μια φορά, το ξαναπάρετε και δεύτερη. Φυσικά το είχατε. Το είχατε, ναι. Εσείς το φέρατε στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε τώρα, όταν φέρνει πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, κάνει και πάω ξάκια πολλά. Μην τα κάνουμε. Κατεβήκαμε τόσε φορέ. Γελάει και ο Ιγκολίου Χρήστο. Χρήστο, τι λέει, τι τον έδεσε έξω. Γιατί ακούει το παλικάρι επιτέλου αλήθεια. Κάει κατά ακουστικά του. Λοιπόν, λοιπόν, να μπούμε λίγο στα διαδικαστικά, κύριε Τρέγκα. Γιατί έχουμε ντέρμπι. Έτσι, ναι, πολύ Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, σηκώνω τη χάρη και το ονομάζω ντέρμπι. Βλέπεις πόσο ελαστικός είναι. Βέβαια. Πολύ μας κάνει τη χάρη, Τρέγκα. Μπαίνω στο κλίμα, είναι ρε. Σωστά. Εσένα ο σκοπός σου είναι καθιερωθεί στην πρώτη θέση. Αφού το είπε και ο μεγάλος. Αφού το είπε και ο μεγάλος Λουτσέσκου, έτσι θα είναι. Το είπε αυτός ο μεγάλος προπονητής. Λουτσέσκου δεν υπάρχει άλλο προπονητή. Με σε 35 μάτς πέσω ξανά. Το μάθα και εγώ. Να είναι τόσο πολλή νίκη, τόσε πολλέ νίκε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θητεία προπονητική σημεία. Ελληνική ομάδα. Δεν υπάρχει. Σε ελληνικό πρωτάθλημα. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ψάξε, δεν θα βρει. Δεν θα βρούμε. Καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τι να κάνουμε. Το ένα ρεκόρ μετά τι το να άλλο. Κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι το έχει όχι, πάρει όχι το πρωτάθλημα ήττο. Το ξέρει αυτό. Όπως το πάρει ο Πάουκ φέτος. Όχι, θα το πάρει ο Πάουκ ήττο. Για να δούμε. Αυτό δείχνει. Όλα είναι πιθανά σε αυτό το πρωτάθλημα τη πλάκα. Καλημέρα, λέει το πρωί φαίνεται. Όντως. Τώρα που θα είναι 2-0 στο 8, θα το πάρεις. Καλημέρα, καλημέρα εννοώ τα 6 στα 6. Α, που ξεκινήσει και θα γίνει 6 στα 7 χαλαρά. Να μην σου πω τι λέγαμε μικρή. 7 στα 7 χαλαρά θα γίνει κιόλας. Χαλαρά. Θα βγει ο Μπουγάτσας, πρόσεχε. Πάει να βγει και... Λοιπόν, και μια που είπα Μπουγάτσα. Μια που είπα Μπουγάτσα, τι να θυμηθώ. Να θυμηθώ ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα του Λίμπερο 107,4 γιατί βασικός υποστηρικτής είναι ο Μπουγάτσας. Είναι... όχι ο Μπουγάτσας. Το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων. Τηλέφωνο 2311-208-301. 2311-208-301. Πάντα δύο φορές το διαβάζω το τηλέφωνο. Καλά κάνεις. Ανοιχτά είναι το Escobar. Από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Ένα από τα ομορφότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά και φυσικά με προσωπικό και κόσμο Champions League.
Ωραία. Εδώ κοντά μας είναι άλλο ένα βράδυ και το ψητοπολείο Πορκίτο, με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές για να σας τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα έως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες πατάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου το ψητοπολείο Πορκίτο και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω, το delivery για τις παραγγελίες σας 2310-520-555. Κατεβάστε τώρα και την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία που θα κάνετε στο ψητοπολείο Πορκίτο. Και συνεχίζουμε με τους υποστηρικτές της Ράδιο Μαρμίτα εκπομπής. Αυτή είναι χορηγή. Αυτή είναι χορηγή. Οι άλλοι είναι υποστηρικτές. Οι άλλοι είναι υποστηρικτές. Ναι. Ωραία, τρέγια μέγα. Δηλαδή, πραγματικά. Θα με μαλώσουν πάλι γι' αυτό το διαφημίζω. Ναι, ξέρω. Εντάξει, my mistake. Είδες στα αγγλικά. Το είπες στα ρωσικά. Φυσικά είναι η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο 23920-21100. Ωραία. Ωραία, τελειώσαμε και με τους χορηγούς και υποστηρικτές. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα θεματάκια μας. Έχουμε το ντέρμπι, σου κάνω τη χάρη. Να σε καλά, ρε τρέλια. Άρης ΠΑΟΚ. Να σε καλά, είσαι με μεγαλόψυχος άνθρωπος. Είμαστε. Τη Δευτέρα πώς θα είσαι να δούμε. Δευτέρα, εντάξει, όλοι πουλάτε τρέλα. Όχι τρέλα. Εγώ λέω τριπλή είναι, εσύ λες ότι είναι. Έτσι είστε. Πουλάτε λίγο τρέλα, βγάζετε γλώσσα. Ψηλώνετε από μόνοι σας, ναι. Γιγαντώνεστε από μόνοι σας, ναι, ναι. Ανεβαίνετε σε τριπλή σκάλα, να πούμε, όμορφα και ωραία, και ξαφνικά πέφτουμε. Γκρεμιζοτσακιζόσαστε. Αχα. Όπως έχετε γκρεμιζοτσακιστεί εδώ και τρεις φορές σε Β' και Γ' κατηγορίες, έτσι κάνετε και πριν τα ντέρμπι. Βέβαια είναι το πρώτο ντέρμπι που παίζετε φέτος θεωρητικά για εμάς και για εσάς. Ναι. Γιατί ως τώρα έπεσε με κάτι Λιμά, κάτι Λαμίες, κάτι Λάρισες, κάτι Λεβαδιές. Την Κυριακή λοιπόν θα αντιμετωπίσεις μια κανονική ομάδα πρώτης εθνικής κατηγορίας, η οποία είναι άχαστη, η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα στα 6 πρώτα μάτς. Ποιο άρεσε ένα έχει δεχτεί. Και θα... δεν έχεις δεχτεί ένα. Πώς έχασες δύο φορές και έχεις δεχτεί ένα. Το ένα αυτογκόλ ήταν. Καλά, το αυτογκόλ δεν πιάνει. Ναι, το αυτογκόλ δεν πιάνει. Δύο έχεις δεχτεί. Δηλαδή, όταν τελειώσει να απαντήσω. Πώς θέλετε να όταν τελειώσει να απαντήσω. Έχεις να αντιμετωπίσεις την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Με τα δικά σου. Και να χάσεις, για σένα δεν γίνεται τίποτα. Είναι μία ήττα στο πρόγραμμά σου. Έτσι, αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Ναι. Την Κυριακή λοιπόν ξοφλάς. Εγώ θα σε ξοφλήσω όμορφα, την Κυριακή. Όμορφα και το ωραία. Γραμμάτιο θα στο ξοφλήσω καλά την Κυριακή. Θα είναι τεράστια επιτυχία για τον Άρη εάν πάρει από αυτόν τον πρωτοπόρο άχαστο με νοοτροπία νικητή και μέτριο παικτικά ΠΑΟΚ το Χ. Να το είδες. Με χ κατέβα στο Λευκοπύργο. Ωραία. Με χ θα κλαίω εγώ. Με χ ναι, τη μετοχή. Με χ είναι από να πάει να. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσουμε τον ακροατή. Να απαντήσουμε λίγο τον ακροατή. Δηλαδή. Εγώ, κύριε Τρέγια, λέω ότι είναι τριπλή. Εσύ λες για διπλή. Είναι τριπλή, πιστεύω θα κερδίσει η ομάδα μου. Παίζει στο γήπεδό της. Δεν είναι η διαφορά έτσι όπως τη λες εσύ. Κάνεις το 2, το κάνεις 10, λέω εγώ. Δεν νομίζω να είμαι τόσο χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Τόσο χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ αυτή τη δεδομένη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι αυτό, και καλύτερο. Αυτό στα 6 παιχνίδια μπορεί να παίξει όντως με θεωρητικά. Όχι θεωρητικά και όντως με πιο εύκολες ομάδες. Αλλά. Αυτό που έδειξα είναι κάτι καλό, νομίζω. Εσύ δεν έχεις δείξει. Αν εξαιρέσω το μάτι με την ΑΕΚ, δεν έχεις δείξει. Φαίνεται, και εγώ λέω ότι είναι τριπλή. Πιστεύω καλά. Θα κερδίσει ομάδα. Εσύ λες σίγουρα νίκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλομανία στο αίμα τους από τότε που γεννιούνται, μιλάνε για λαζόνια. Λέω απίστευτα πράγματα. Αυτά. Άμα δεν το πω τώρα που έχω 6 στα 6, δεν καλά το απαιτήσω. Πότε καλά. Θα το απαιτήσω. Δηλαδή, δίκιο έχεις. Εδώ το έλεγες. Μου δίνει την ευκαιρία αυτό το 6 στα 6. Αυτές οι 6 επόμενες νίκες. Να το πω, μην το λες 6. Να το πω, δεν γίνεται. Όχι. Άμα το πω, εγώ πει το πει εσύ. Όχι. Ποιος το πει. Το πει η ΑΕΚ. Θα το πει ο Ολυμπιακός που τον ξέσπισα μέσα στο Καραϊσκάκι. Μείον 3 η ΑΕΚ έμεινε. Θα το πει η ΑΕΚ.
που υποτάχθηκε και προσκύνησε μέσα στην Τούμπα. Ποιο θα το πει, εγώ θα το πω. Ανακοίνωση. Καλησπέρα. Να βγάλετε. Καλησπέρα, όχι τη ΣΑΕΚ. Καλησπέρα, να βγάλετε. Να παίζονται τα πρωταθλήματα στο Τούμπα. Ναι, ορίστε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου, Νίκο. Κασούλη μου, λιγάκι και αυτές δύο ομάδες. Ναι. Ανοίγω σε έναν κύριο. Στο παιχνίδι δεν θα είναι ωραίο, όμορφο, ένα χινάρι πέρα για πέρα. Ναι, ναι, έχει χείς αυτό. Αλλά θα το πάρει πάλι το πρωτάθλημα αυτός, όπουμε, αυτή η ομάδα τη Μικράς Ασίας θα το ξαναπάρει πάλι. Γιατί, να σε πω γιατί. Γιατί, όπουμε, ο Θείος, μάζε με το χοντρό. Γιατί πότε το πήρε. Και λες θα το ξαναπάρει. Μα και να σε πω κάτι, φίλε μου. Τώρα η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Βρε, λες θα το ξαναπάρει, να το ξαναπάρει, λες ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Μετά από δύο παιχνίδια, μετά από δύο αγωνιστικές παίχνει η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Okay. Πάλι μπουκα θα κάνουν οι αξίες μέχρι. Γιατί ο ΠΑΟΚ μέσα τιμωρήθηκε και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Να τελειώσω, κύριε Τάσο. Παρακαλώ, κύριε Νίκο. Από την ώρα που θα το δώσει ο Θείος στην Θεσσαλονίκη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί να σε πω γιατί. Γιατί μήπως δώσει καμιά Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη, αλλού παραδίπλα δώσει καμιά Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη ο Θείος, που έχει καλές σχέσεις εκεί με δηλωμένους Ολυμπιακούς. Αλλά για εκεί δεν μιλάς. Για εκεί δεν μιλάς. Καλά ο Αριανός και σε πω είναι σε πω κάτι τώρα, ο Καρυπίδης ο Καρυμένος το παιδί, αυτό πάει δεξιά και αριστερά, τρέχει που με δεξιά και αριστερά να πάει και ένα φράγκο, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι υποταγμένος στο χοντρό. Υποταγμένος είναι ο άνθρωπος. Πες τα, αυτά θέλω να λες. Ναι, αλλά και εδώ και ο δικός σου, θα πούμε ο κύριος. Καλός άνθρωπος. Ο κύριος, όταν ήταν η Αμερική, εξαφανίστηκε από το χάρτη της Ελλάδος. Πήγε στο Ρωστό, πήγε. Και ξαναλέω πάλι, από την ώρα που θα δοθεί το πρωτάθλημα στη Μικρά Ασία που λέγεται ΠΑΕΠ. Καταρχήν δεν θα δοθεί, αυτό το λες εσύ. Αν το πάρει ο Πάκο, το πάρει με το σπαθί του, όπως έχει πάρει τα προηγούμενα δύο. Από την ώρα η ΑΕΚ θα πάει άλλο τριβαδόν μείον, θα πάει στα τάταρα η ΑΕΚ. Έκλεισε, έφαγε μείον τρεις, τελείως. Να παίξει την άρκεια εκεί, εγώ μετά από εκεί και παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός πάλι, κύριε μου. Ναι. Ναι, αλλά και παίζει και ΑΕΚ. Είναι υπότροπο και θα πάει πούμε στα τάταρα η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εδώ πέρα πάλι, είπα πάλι, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι της Καβάλας, το Βόσπορο, Αλεξανδρούπολη και άλλα και τη Χαλκιδική, το μέρος της Χαλκιδικής εκεί πέρα. Ο άνθρωπος αυτός που είναι διευθυντής, τον έχει βάλει το πόστο του γενικού αρχηγού της Ιντρακόμ. Λοιπόν, εγώ έχω να σου δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρεις και θα σε ενημερώσω γιατί είσαι φίλος. Υποκατάσχεση λόγω οφειλών στις τράπεζες στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στη Βουλή το θέμα. Άκου τώρα, δεν μην παρεξηγέσαι που μιλάω για τους φίλους σου. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Κάτσε να ακούσεις. Εγώ δεν σε διακόπτω, Νίκο μου. Οι τράπεζες που λες. Ναι, μας ενημερώσω, δεν το ξέρεις. Μα δεν το ξέρεις το θέμα. Κάτσε να σε ενημερώσω. Στη Βουλή το θέμα από τον Νίκο Νικολόπουλο στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες από ομολογιακό δάνειο. Αυτά όμως ο Νικόλας. Αυτά όμως ο Νικόλας για τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει να τα πει. Τάσο, μη φωνάζει. Δεν φωνάζω, μιλάω. Φωνάζει, γιατί ο κόσμος φωνάζει. Συγγνώμη. Από την ώρα η τράπεζα που πήρε το δάνειο αυτό, ο χοντρός, δεν μπορεί να βγάλει και το κανάλι. Διότι πέτει την Κυριακή όφη ο Ολυμπιακός. Αυτός ο μεγαλομέτρος του της το όφη, να γνωρίζετε πολύ καλά, ο άνθρωπος αυτός έχει καλή συνεργασία με τον γύρο τον Κόκαλη. Πρόσεξε λίγο, δεν ξέρεις κάτι. Ετοιμάζω αυτό. Περίμενε λίγο. Άκου λίγο, η εταιρεία λοιπόν που ελέγχεται με το κικά από Σοκράτη Κόκαλη, η εταιρεία που ελέγχεται με το κικά από Σοκράτη Κόκαλη, Λαβρέντη Λαβρεριάδη, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 20 εκατομμυρίων ευρώ. Άκουσε λίγο. Άσε με να μιλήσω, ρε Νίκο. Σταμάτα να τελειώσω εγώ. Όχι, εγώ μιλάω τώρα. Χαμήλωστο. Θα μάθεις να ακούς. Όπως ακούω εγώ και σε σέβομαι, θα ακούς και εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία που ελέγχεται με το ΙΚΑ από τον Σοκράτη Κόκαλη και Λαβρέντη Λαβρεντιάδη έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 20 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες από ομολογιακό δάνειο, το οποίο αδυνατεί να εξυπηρετήσει. Οι ισολογισμοί της δείχνουν ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, συσσωρεύοντας ζημίες, ειδικότερα την ετήσια χρήση, μία εβδόμου του 16 έως 36 του 17,
εμφανίζει τις ακόλουθες επιδόσεις. Α, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 11% και αν ήρθε σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ από 4,4 εκατομμύρια την προηγούμενη χρήση. Το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Οι ζημίες αυξήθηκαν κατά 70% και διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διωγγώθηκαν και προσεγγίζοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ από 28. Μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων περιλαμβάνεται ομολογιακό δάνειο που έχει συναυθεί το 2008 με από τη Eurobank. Λόγω μη καταβολής δόσεως το δάνειο έχει καταστεί. Ολοκληρώνω. Έχει καταστεί λήξη πρόθεσμο για ποσό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά. Από την ώρα αυτό το δάνειο που πήρε. Αφορά την εταιρεία Καραϊσκάκης ΑΕ, όλο αυτό έτσι. Ναι, το Καραϊσκάκη ΑΕ, το δάνειο αυτό που πήρε, φίλε μου, καλέ. Ναι, αλλά Νίκο μου, δεν μας ενημέρωσε γι' αυτό. Ο χοντρός. Δεν μας ενημέρωσε, Νίκο μου, γι' αυτό. Από την ώρα ο Λαβρεντιάδης πήρε το μαγαζί, ένα μαγαζί κάτω από το καθήκη, δεν έλεγε αυτό. Τους έχει κάνει έξωση, ο γέρος, διότι ξαναλέω πάλι, μάλιστα, διότι αυτοί οι δυο εν χώρο βρίζουν το παιδί του και τα λεφτά αυτά που έχει κάνει. Αυτό δεν είναι ωραία πράγματα, τώρα να βρίζεις οικογένειες και παιδιά. Τώρα, θα τα πάρει πίσω από το χοντρό είτε θέλει είτε όχι. Θα. Λοιπόν, ολοκλήρωσε Νίκο, να πάρουμε και τον επόμενο. Εγώ το λέω κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή ο Πάρος θα το πάρει το ποτάσμα, αλλά θα το δώσει. Ο μεγαλομέτωχος λέγεται Ιντρακόμ. Γιατί να σε πω, γιατί είναι αυτή τη στιγμή η εταιρεία που λέγεται ΠΑΟ και ΑΡΙΣ ανήκουν και ο ΠΑΟ και ο ΑΡΙΣ ανήκουν στην Ιντρακόμ. Γεια σου Νίκο. Αυτή είναι αλήθεια και αυτό που γεια σου, Νίκο. Γεια σου Νίκο. Τα ίδια έλεγες και πέρσι και το πρωτάθλημα πήγε στην Αθήνα. Ενώ αγωνιστικά μια ομάδα η οποία ήταν άχαστη έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το πήρε μέσα στο χορτάρι με 71 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Το πρωτάθλημα πήγε στην Αθήνα. Αλλά να μας ενημερώνεις και για τον Ολυμπιακό που και που, φίλε Νίκο. Γιατί για τον Ολυμπιακό άχνα δεν βγάζεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Αυτά είπαν οι δύο υπαοξίδες. Έλα, πάμε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα ο Νίκος την ψάχνει επιχειρηματικά, πολιτικά. Την ψάχνει πολύ βαθιά. Αλλά δεν, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μην την ψάχνουμε τόσο βαθιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Που σε ποια εταιρεία ανήκει ο ΠΑΟΚ, σε ποια εταιρεία ανήκει ο Ολυμπιακός. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν ΠΑΟΚ να παίρνουμε τις νίκες, να παίρνουμε εμείς τα πρωταθλήματα και ας ανήκω στην εταιρεία του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Ζαμακού. Συγγνώμη λίγο, να σου πω κάτι. Πιστεύεις και εσύ και οι φίλοι μας ακούνε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου με τον Ιβάν Σαββίδη 6 χρόνια στο τιμόνι. Δεν έχει την ανάγκη. Ρωτάω. Αλλά λέμε τώρα. Ρωτάω, όχι, δεν έχει την ανάγκη. Όχι, δεν έχει την ανάγκη γιατί είναι άπλας. Ο Σαββίδης το έχει και αποδείξει ότι έχει χρήμα. Αλλά όπως είναι κάτι... ώρα, παιδί μου, εγώ πάω γιατί είμαι ο ψιλικατζής, ανήκω στο Μαρινάκι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ανήκω στο Μαρινάκι. Εμένα με ενδιαφέρει σαν πάω να παίρνω τα πρωταθλήματα. Ναι. Και σαν ανήκω στο Μαρινάκι. Ζαμαφού. Ζαμαφού για μένα, σαν φίλατρο. Εμένα με ενδιαφέρει να παίρνω τα πρωταθλήματα. Μπορεί να βγει όμως ένα τώρα συνοπαδό σου και να σου πει τι λες, ναι, φίλε. Γιατί τι λέω, τι τον ενδιαφέρει το συνοπαδό μου, το πρωτάθλημα ή σε ποια εταιρεία δουλεύει ο τάδε μέτοχος, ο τάδε. Τι με νοιάζει εμένα, δεν πάω να κάνω. Να το πω λίγο στον αέρα κομψά να το πω. Εντάξει, μην το πες το αλλιώς. Ναι. Α κάνω κι άλλαξο μπερδέματα. Ναι, να σου πω ότι. Τι με νοιάζει εμένα, εμένα με νοιάζει να πάω. Ο Πάοκ να παίρνει τα πρωταθλήματα, να παίρνει τα κύπελα. Και τον Νικόλα αυτό θα τον νοιάζει. Τώρα κάνει Σαββίδη στην εταιρεία. Πάτε λίγο, Νάφρε, θα μιλήσει. Ναι, λέγε, λέγε. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα αβαβά με διαιτητές, με σφαγές κτλ. Δεν έβγαινε εσύ σαν παοξής και έκραζες και φώναζες και έλεγες τα πέτσινα και τα αυτά. Τέτοιος θες να γίνεις. Ναι, ναι, φυσικά. Έκραζα. Τέτοιος θες να γίνεις. Όχι, τέτοιος δεν θέλω να γίνεις. Άμα δεν θες να γίνεις τέτοιος, μη λες λοιπόν, δεν σε νοιάζει που ανήκεις. Κατάλαβες. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτοί όμως έχουν το ξεχυλώσαν το πράγμα. Αυτοί το ξεφτυλίσαν το πράγμα. Το ΠΟΚ, η Αθήνα, τα έχει δεδομένα όλα δικά της. Στα 60 χρόνια πρωταθλήματος επίσημης ΑΕ Εθνικής έχουν πάρει τα 57 πρωταθλήματα. Άκου τώρα. Τα 57 τα έχει πάρει η Αθήνα, δύο ΠΑΟΚ και ένα Ελλάρισα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή αυτοί το ξεφτυλίσαν. Ναι. Είπαμε ρε μάκες, να φάτε, μπουκάρετε μέσα στην πιατέλα με τη μάσα, αλλά εσείς πληγήκατε από το πολύ φαΐ. Ναι. Πάρτε και λίγο ανάσα, να φάει και κανένας άλλος. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Από αγανάκτηση δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε ξελιγωμένοι σαν κι αυτούς. Και είμαι η μοναδική ομάδα, και είμαι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που έχασα πρωτάθλημα από τιμωρία.
Αυτό δεν έχει γίνει σε καμιά ελληνική ομάδα να χάσει πρωτάθλημα. Πήγα να πάρω το πρωτάθλημα από τη Λάρισα εκείνη τη χρονιά που το πήρε, που είναι η μοναδική ομάδα που πήρε, επαρχιακή ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Πήγα να τιμωρήσουμε το τουμπάρισμα ενός ξένου δικού τους, δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Και πήγαμε, υποστηρίξαμε τους Λαρισαίους και έκανε ελάστικα στους δρόμους, είχαν κλείσει. Και ήμασταν και εμείς εκεί. Έκανε ελάστικα, βγήκαν οι βλάχοι με τα τρακτέρ στην Εθνική και λένε τα κοπή Ελλάδα στα δύο. Γιατί εμείς δεν πήγαμε εκεί να υποστηρίξουμε τη Λάρισα. Σαν οπαδί του ΠΑΟΚ, δεν πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε κι εμείς. Εκεί είμαστε. Ναι, και εκείνο το πρωτάθλημα. Ούρα... Και η ηρωνία ποια είναι. Και η ηρωνία ποια είναι. Και το πρωτάθλημα που πήρε η Λάρισα, μαγιά τη, το χάρηκα κι εγώ, το πήρα από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ηρωνία. Τρίτο βγήκε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Ναι, τρίτο βγήκε, αλλά πώ βγήκε τρίτο. Για θυμίσω, τη Λάρισα την κυνηγούσε μέχρι προτελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχουμε, άκου τώρα, προτελευταία αγωνιστική πώ είναι η βαθμολογία, άσχετα με βγήκα τρίτο. Στην ουσία, εγώ τι κυνηγούσα το πρωτάθλημα. Προτελευταία αγωνιστική έχει παράδειγμα 50 βαθμούς η Λάρισα, έχω 47, εγώ είμαι 3 κάτω από τη Λάρισα και 4 κάτω από τη Λάρισα. Και κάνω τα δύο τελευταία παιχνίδια χ με τελευταία αγωνιστική με Λάρισα και με πέρασε η ΑΕΚ. Εγώ το διεκδικούσα από το πρωτάθλημα. Ο δεύτερος διεκδικητής του πρωταθλήματος μετά τη Λάρισα ήμουν εγώ. Και εντάξει, σου λέω δεν πειράζει που το έχασα, που το πήρε η Λάρισα. Χαλάρι της είναι πανεπιστημιακή ομάδα στο πάρει. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, Ολυμπιακός και όλοι στην Αθήνα ΑΕΚ, δηλαδή το είχα δεδομένο. Πώς το βλέπεις το μάτς Κυριακής? Για να ολοκληρώνουμε, λοιπόν, να πάμε στο break. Κοίταξε, ναι, να πάμε στην ουσία. Το μάτς Κυριακής είναι κομβικό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πάρει αυτό το μάτς. Είναι δύσκολο μάτς. Πρέπει να το μελετήσει ο Λουτσέσκου, να δει τις λεπτομέρειες, να στήσει ανάλογα σωστά την ομάδα με σωστή ψυχολογία. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα βρει δυσκολίες, θα βρει πρόκληση στο παιχνίδι, θα βρει πάθος από τους παίκτες του Άρη. Γιατί θα θέλουν να νικήσουν τον ΠΑΟΚ για να τον κόψουν τη φορά. Λογικό, ναι, κοίταξε. Λογικό. Εγώ έχω κολλητό Αργιανό, άκου τι με είπε ο κολλητός μου. Ναι. Με λέει προτιμώ να πέσω β' εθνική παρά να πάρετε εσείς το πρωτάθλημα. Καλά, αυτός ήταν εντάξει. Και παίκτης του Άρη, όχι παλιός παίκτης του Πάε, του Άρη είχε πει κάτι. Παρά να πάρετε με λέει το πρωτάθλημα. Και ο Σάντος όταν ήρθε στην Θεσσαλονίκη το πρώτο λέει που μου είπαν, είπα να κερδίσω τον Άρη, δεν με νοιάζει για τίποτα άλλο. Εντάξει, έτσι ο Σάντος εντάξει, είχε τότε εκεί τη χρονιά, είχε πάρει την ομάδα πρόγραμμα τετραετές για να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν τον είχα πει έτσι ακριβώς. Τον είχαν πει έτσι, το Σάντος πρώτα θα κανονίζει να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και μετά τον Άρη. Αυτό τον είχαν πει, αυτούς τους τέσσερις. Αφού τον είχαν τον είπανε, κέρδισε μόνο τον Άρη και μη σε νοιάζει. Και νομίζω ο Ορφανός το έχει πει σε μια εκπομπή. Όχι, εντάξει τώρα, κοίταξε. Ο Άρης τρελαίνεται με τον Πάκο. Ο Πάκο τώρα, ειδικά φέτος ο Πάκο, έχει στόχο το πρωτάθλημα. Είναι το φαβορί του πρωταθλήματος και στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο στόχος δεν είναι να κερδίσει τον Άρη. Ο Ντίνος ο Μπαλής νομίζω τι είχε πει. Α, εσύ το ξέρεις το. Τι είχε πει. Τι είχε πει ο Τίνος ο Μπάλης? Τα ξέρει ο Τρίγιας καλά τα. Θα πάρει ο Πάκος πρωτάθλημα και θα πήγε ένα επίπεδο πάνω και θα το χάσουμε. Καλά είπε. Γιατί κακό ήτανε? Όχι, δεν είναι κακό. Θέλω να πω ότι λογικό δεν είναι. Λογικό είπε. Εγώ δεν είπα ότι κάνουν μόνο του Άρη. Εδώ ξεθάψανε το ταχυφαγείο, τον Κόκκε, τον Γεράδικο. Ναι, εμείς τον ξεθάψαμε. Ξεθάψανε τον Κόκκε ξαφνικά. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και ήθελα να πω, τελευταίο να πω. Δεν τον πήραν συνέντευξη στα κίτρινα site. Έγραψε κάτι, έγινε θέμα και τον πήραν. Παντού τον πήραν. Ναι. Τι να κάνουμε. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο τώρα, μιας και που μας ακούει και ο Νικόλας. Νικόλα, έλα άρε στο γήπεδο, έλα στην Τούμπα. Έλα δώσε λίγο τρέλα στο γήπεδο. Έλα δώσε λίγο ανέβασμα. Δύσκολα. Σε χρειάζεται το ΠΑΟ. Μη μόνο από τα ράδια και από αυτά. Έλα στην τέσσερα, να γουστάρουμε. Είσαι ωραίος, δε φίλε. Έχει κρυώσει από την ομάδα, δεν έρχεται καθόλου στο κήπεδο και είναι κρίμα. Νικόλα, σε χρειαζόμαστε. Έλα, μόνο με την παρουσία σου δίνεις τρέλα στο κήπεδο. Έλα ρε παιδί μου, να γουστάρουμε. Φέτος είμαστε πρωταθλητές. Έλα να το γουστάρουμε. Μην τώρα το έχεις δει το θέμα πολύ επιχειρηματικά, πολύ πολιτικά. Ας αυτά είναι παιχνίδια αλωνών. Εμάς θα πάω ξύλους, μας ενδιαφέρει η ομάδα να πηγαίνει τρέλα, να καλά, κερδίσει φίλε. Και να παίρνουμε πρωταθλήματα. Να σε καλά. Φυλάκια. Να πω στο φίλο ένα πράγμα, ότι δεν θυμόταν το, ήταν ο Τσίγκοφ στη Λάρισα με το θέμα και να πω φυσικά ότι θυμάσαι ότι την. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, θα κάνουμε διάλειμμα 3 λεπτά. Πήγανε να πάρουν τη Λάρισα το 79-80 στο τέτοιο, δεν θυμάσαι που άλλαξε ο νόμος και έγινε τον Μπαράς.
Εκείνο δεν πειράζει. Εκείνο το πέρασε. Τον παράζει, εσύ το θυμάστε. Ναι, για τη Λάρισα το θυμάται. Θυμήθηκε. Να μας πείτε πως χάσατε. Για τη Λάρισα που την πήγα να την πέσει. Όπως χάσατε τον Άρη. Τον Άρη που τον κλέψανε δεν το, δεν το θυμάσαι. Μωρέ, σας κλέβουνε, μωρέ. Εσάς μας λες. Σας κλέψα πέρσι, βρε τρέγια. Βρε τρέγια, σας κλέψα πέρσι. Πέρσι όλη η Ελλάδα ότι δεν μας κλέψανε. Βέβαια. Τώρα, Βασιλάκη, πέρσι, καήλα. Άκου Χρήστο. Σταμάτα δηλαδή, πέρσι τους κρέμισε. Άκου Χρήστο. Όχι. Άκου. Λοιπόν, αυτούς τους κλέψαν πέρσι, το μείον 3 τσάκι είναι καλό. Είναι σωστό. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Χρήστο Κιώση στη δίψη του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Παρέτησα σήμερα μέχρι και τι 12. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, 8 με 10. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, πρόβλεψη σκόρου αν θέλετε για το Άρης ΠΑΟΚ. Αποστολή στο 54526, FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526. Για τηλεφωνικές γραμμές καλείτε τώρα 2310 287 και 38. Να ακούσει το Ζάχο για το κλάμα, τη Μάρθα Βούρτση, τον Νίκο Ξανθόπουλο, τον Βασιλάκη Καέλα, που όλοι τους πολεμάνε, όλοι τους αδικούνε. Αυτούς είναι ο κατατρεγμένος, ο κίτρινος λαός. Τους κλέψαν πέρσι το πρωτάθλημα για το μείον 3 τσάκ, τώρα είναι όλα καλά. Εμένα είχα και με κλέψαν εσύ, τι είχε να σε κλέψουν. Όλα καλά, όλα καλά είναι τώρα. Είναι απλά είναι Παρασκευή βράδυ. Γιατί... Πέρσι τους κλέψαν, μπήκε ο άλλος με το κουμπούρι μέσα. Ο άλλος δεν θα έπαιρνε με το κουμπούρι. Ναι, εγώ να πάω με τη λογική σου. Πάλι συνέχεια το ίδιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ να πω ότι σας αδικήσαν. Που δεν σας αδικήσαν, πώς σας αδικήσαν. Όποιον τον αδικούν να μπαίνει με το κουμπούρι. Εντάξει. Και να μην τιμωρηθεί. Εκείνο είναι κλέψιμο πρωταθλήματος. Και τώρα μείον 3 στο έδινα δίκιο αν έκανε κάποια κίνηση με το κουμπούρι. Τι σχέση έχει. Από τη στιγμή ο άνθρωπος που το έχει για την προσωπική του ασφάλεια. Εσύ γίνεσαι Σαββίδης και μην έχει κουμπούρι. Να κρατά γλυφιτζούρι. Εσύ κρατά γλυφιτζούρι. Δεν ήταν στο Αφγανιστάν. Και να είναι. Ναι, δεν ήταν στο Αφγανιστάν. Εντάξει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει από την Τούμπα. Ναι. Το κατάλαβες. Εσύ λοιπόν γίνεσαι Σαββίδης. Να το άφηνα απ' έξω. Γίνεσαι Σαββίδης και κράτα γλυφιτζούρι, μην κρατάς κουμπούρι. Ναι. Πάμε στις γράμμες. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εδώ. Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε. Ζαχώ. Ναι. Καλύτερα να μπαίνει ένας με κουμπούρι. Ναι. Το οποίο. Ξέχασε να τα αφήσει κάπου πριν μπει μέσα στο γήπεδο. Πληρώνονται. Παρά να μπαίνουν με μολότοφ 30 άτομα σε γήπεδο. Όχι, να μην μπει κανένας, ούτε οι 30 να μπουν. Ποιος το λέει αυτό? Γιατί να μπουν? Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εγώ θέλω έναν με πιστόλι παρά 30 με μολότοφ. Ωραία, άμα θέλεις έναν με πιστόλι θα χάνεις. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά όταν θέλεις έναν με πιστόλι, εγώ λέω ούτε ένα με πιστόλι ούτε με 30 με μολότοφ. Το οποίο δεν το θέλω ξέχασε, κανένα. Ρε φίλε, με τη φούρια του. Εντάξει, άμα το ξέχασε, το τα λάθη πληρώνονται, έχει φίλε. Τι να κάνουμε. Έχει βάλει τα εκατομμύρια της ζωής του στην ομάδα. Τι να κάνουμε, φίλε, τα λάθη πληρώνονται. Τι να κάνουμε. Τα πλήρωσε. Το πλήρωσε. Ναι, αλλά δεν είναι κλοπή. Μα δεν είναι κλοπή τότε. Με τον Ολυμπιακό τι είναι. Μα δεν είναι κλοπή. Για κλοπή λε. Δεν είναι κλοπή. Δεν είναι κλοπή. Λάθος κάνεις. Όταν λες ότι το λάθος πληρώνεται, δεν είναι κλοπή. Να τιμωρηθεί. Έτσι, γι' αυτό που έκανε ο... Φίλε, τη ΑΕΚ τώρα είναι σωστή η τιμωρία? Τη ΑΕΚ, όχι, ναι. Για μένα δεν θέλω να τιμωρηθεί με μία. Όχι, άσε τι δεν θέλεις. Εγώ θέλω να τις επιστρέψουν τους. Ναι, άσε τι θέλεις. Σου λέει, δεν θέλει, ρε φίλε, τι θέλει να σου πει. Όχι, δεν είναι σωστή η τιμωρία ή όχι. Σου λέει, δεν θεωρεί σωστή, δεν τι να σου πει άλλο. Άμα δεν πει. Πες τον Άρη, φίλε, αυτό που θέλει να ακούσει. Όχι, όχι, το ρωτάω. Θα το πάρουν για άλοθη. Ναι. Θα το πάρουν για άλοθη. Σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ την Κυριακή, επειδή θέλω να ανάψω τα αίματα, θέλω στο 44, πριν το ημίχρονο, να προηγηθώ με goal offside. Ωραία. Μέσα στο Βικελίδης. Ναι. Μετά να πέφτει το ξύλο της αρκούδας στο δεύτερο ημίχρονο, να ισοφαρίσει ο Άρης στο 85. Και μετά πάλι και στο 95 να βάλω ένα goal penalty 2 μέτρα έξω από την περιοχή, ρε φίλε. Εγώ αυτό θέλω. Ωραίο είναι, εντάξει. Μα δεν είναι... Αυτό θέλω, ρε φίλε. Μα δεν και είναι... μετά να έχουμε να ξεπουλάμε για 8 μήνες. Μα δεν είναι... Αυτό θέλω. Αυτό που λες είναι, εντάξει, λογικό, και από την άλλη πλευρά. Και μετά έρθουν όλοι οι υπόλοιποι να με πούνε έτσι, είστε όλοι παοξίδες και να γυναικονοποιήσουν. Καληνύχτα σας. Να σε καλά, να σε καλά. Και τα λέμε. Καλή ανάσταση να έχουμε, φίλε. Καλή ανάσταση. Δεν είπα, οπαδός, είσαι κάτι τέτοιο θα σκεφτώ. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πέρσι με τα συνεταιράκια σας, γιατί εσείς αλληλοποστηρίζεστε. Οι Αεξίδες, οι Αριανοί, οι Ολυμπιακοί. Δεν αλλάζουμε αφεντικά τουλάχιστον. Ναι, εσείς λες ότι έχω ένα αφεντικά. Έχετε κόκκινα και πράσινα πάντα. Μόνο. Εσείς όπου ήταν η ΕΠΟ από πίσω ήσουν. Πέρσι και εσείς και τα συνεταιράκια σας, οι Αεξίδες, και τα άλλα τα συνεταιράκια σας, οι κόκκινοι. Της Χαβούζας, είχατε εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία που τιμώρησε τον ΠΑΟΚ. Φέτος
Φέτος σας πονάει και σας τσούζει όλους το μείον 3. Β' εθνική μας. Της Χάρτινης. Τι λες, εγώ, γιατί β' εθνική, αλλά επειδή κονταριζότανε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, εμένα... εσύ σαν αντιπαοξής υποστηρίζει ναι. ομάδα της Χαβούζα. Εσύ όταν, πάμε στην καρδιά. Όχι, εσύ όταν παίζει ο Άρης υποστηρίζει τον Άρη, να υποθέσω. Εγώ δεν υποστηρίζω ποτέ τον Άρη. Τι μας το λες. Αλλά δεν υποστηρίζω και τον αντίπαλο. Του Άρη. Καλησπέρα, φίλε. Εσύ είσαι με το σεισμό, ξέρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ναι. Μου έδωσε την αφορμή ένας παοξής να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Γιατί δεν ήξερε να απαντήσει. Το όνομά σου. Χρήστος. Χρήστος. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε. ΠΑΟΚ, σου. ΠΑΟΚ. Α, ωραίος. Αλλά απλά μου έδωσε την αφορμή ο παοξής που δεν ήξερε να απαντήσει στον Αυγιανό, προηγουμένως πήρε τηλέφωνο, που τον είπε ότι προτιμώ να πέσω β' εθνική παρά να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Okay. Πρέπει να τον απαντήσω ως εξής. Αυτό το είπε ο Τρέι. Να μην πάρω εγώ ποτέ πρωτάθλημα και εσύ να πέσει για τέταρτη φορά και να παίζει με την ΑΕΚ Χαριλάου. Δεν ήξερα να τον απαντήσω. Αυτό το είπε ένας φίλος του Τρέγια. Δεν ήταν η δικιά μας. Φίλος του Τρέγια. Παλιός παίκτης και μεγάλος παίκτης του Άρη. Αυτό το έχει δηλώσει. Προτιμώ να μην. Το έχει δηλώσει, ρε φίλε, σε ραδιόφωνο. Όχι, όχι, συγγνώμη, λέω, το είπε ο φίλος, ότι του το είπε φίλος, το Αριανός. Ναι. Ο Παοξής ναι. το είπε. Δεν το είπα εγώ. Ναι, ναι, sorry, ναι, λάθος. Ο ακροατής είπε για το φίλο του τον Αριανό. Εντάξει. Τον Αριανό, που τον είπε ότι προτιμώ να πέσω β' εθνική παρά να πάρει σε πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά έπρεπε να τον. Άκουσες τι έπρεπε να τον πει ο Παοξής. Τι έπρεπε, για ξαναπέσω λίγο, γιατί. Τώρα στο ξαναλέω. Για ξαναπέσω λίγο. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ωραίο. Έπρεπε να τον πει. Να μην πάρω κι εγώ πρωτάθλημα, αλλά και εσύ να πέσει για τέταρτη φορά και να πα και στο τοπικό, άμα γίνεται. Για να γελάμε. Αφού του το είπε ο ίδιο, τι να του το πει, ρε φίλε. Ο ίδιο το είπε. Προτιμώ να πέσω από το να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είναι Χρήστο. Δεν είναι ανάγκη να το ευχηθεί. Θα γίνει κάποια στιγμή. Κατάλαβες. Δηλαδή τέταρτη φορά ναι. στην ιστορία τους... Δεν έχουμε αυτό, φίλε. Εμείς... Όχι αυτό, για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Χριστό, δεν έχουμε αφεντικά. Εμείς αν να πέσουμε θα πέσουμε. Δεν μας κρατάει κανείς από το χέρι. Κατάλαβες, με τις σαρδέλες. Ναι. Όταν, έπεσε... όταν είναι όταν να πέσουμε έπεσε... θα πέσουμε. Όταν έπεσε η ΑΕΚ. Όταν είναι να πέσουμε όταν έπεσε θα πέσουμε. Η ΑΕΚ, ενώ έπρεπε να πέσει εσύ. Εσύ όταν ήταν να πέσει. Ποιος ήταν αφεντικός σου. Ένα χέρι σε κρατούσε. Δεν μας είπες. Όταν έπεσε η ΑΕΚ. Παγωμένα χρέη. Με την εισβολή των οπαδών. Μην μιλάς εσύ, ρε. Για παγωμένα χρέη. Για άρθρα 44 μπήκες δύο φορές. Σε χαρίσανε, έφαγες τα λεφτάκια του Κοσμάκη και σε χαρίσανε τώρα. Μην μιλάς για χρέη. Τουλάχιστον αυτά τα χρέη πληρώθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Δεν πληρώθηκαν τα χρέη. Πώς δεν πληρώθηκαν τα χρέη. Το πρωτογενές πληρώθηκε. Εσύ πλήρωσε το πρωτογενές. Γεια σου Χρήστο, κλείσε. Γεια σου Χρήστο, κλείσε. Γιατί δεν έχουμε κόντρα. Θα φαγωθούμε τώρα τα μουστάκια μας. Έλα στον επόμενο φίλο. Τι κάναμε, υπάρχει ομάδα που πλήρωσε. Πες μας μια ομάδα που πλήρωσε. Πληρώνει ο κόσμος έξω. Βρεάσε τον κόσμο έξω. Πες μας μια ομάδα που πλήρωσε. Υπάρχει άλλη εκτός από τον ΠΑΟΚ που πλήρωσε το πρωτογενές χρέος, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός. Πότε. Ξέρω εγώ, πότε. Α, δεν ξέρεις πότε. Καλά. Λοιπόν, έλα. Ότι δεν είναι κακό να λες ότι δεν. Σου υπάρχει. Είπα, μπήκαμε στο άρθρο 44, ναι. Μην λέμε τα ίδια. Ναι. Ευρωϊκό ναι. άρθρο που σε κλείτωσε. Ναι. Μπήκες και εσύ στο 99. Όχι, όχι. Εγώ μπήκα στο 44 και πλήρωνα όμως. Όχι, εγώ μπήκα στο 99. Άκουσε. Με πάλι τα ίδια. Για μπάλα μιλάμε. Ωραία, για μπάλα. Μπήκα στο 44 ναι. Τρέγια, το ναι. οποίο 44 έγινε ένα κούρεμα, αλλά πλήρωνα και τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Δεν με κόβει. Κάνεις λάθος. Αν δεν τα πλήρωνες, ρώτα εδώ τους δημοσιογράφους. Γιατί ξανάπεσες. Μπράβο, είναι το 44. Άλλο. Γιατί ξανά έκανα πάλι χρέη. Το 44 το πλήρωσα. Πώς τα πλήρωσες και έκανες χρέη. Ωραία, άλλα χρέη έκανα. Τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει. Το 44 έλα, το πλήρωσα όλο. Δεν θα βγάλουμε άκρη με σένα. Έλα, καλησπέρα. Πάλι δεν θα βγάλουμε άκρη με μένα. Πέρα, καλησπέρα. Για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, ο Παύλος είμαι. Έλα, γεια σου, Παύλε. Ακόμα ο Παπαδόπουλος είναι έξω από τα δικαστήρια και φωνάζει: φέρτε τα λεφτά μας. Αυτό το άρθρο 44 που πλήρωνε ο Άρης και ναι. ξανά έκανε χρέη και ξανά πλήρωνε και ξανά έκανε. Ποιος Παπαδόπουλος? Ακόμα έξω από τα δικαστήρια είναι ο Παπαδόπουλος. Ποιος Παπαδόπουλος? Ο ποδοσφαιριστής του ΑΕΚ μαζευτήκαν 7 παίκτες και ναι. πήγανε τον Άρη στα δικαστήρια και ζήταγαν τα λεφτά τους. Ακόμα απ' έξω είναι οι άνθρωποι και φωνάζουν. Άμα είναι απ' έξω, φίλε, τι να κάνουμε, συμπαραστεκόμαστε. Είχε ένα. Προχθές ήθελα να πάρω μια γραμμή, ναι, αλλά δεν μπορούσα. Ένα-ένα όμως. Ένα-ένα. Στους ναι, παίκτες ναι. του Άρη ο τότε. Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, καλέ. Ναι, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Εδώ, άμα πας να κάνεις μια ρύθμιση, ναι. μια ρύθμιση πας να κάνεις τώρα στο ΤΕΒΕ και στον ΟΑΕ, ναι. στο καινούργια ρύθμιση που θα βγάλει και χαρίζει όλους τους τόκους. Εμάς ναι. που χρωστάμε ασφαλιστικά εισφορές, λέει τέρμα η καταχρηστική όρη και πλήρωσε το πρωτογενές κεφάλαιο. Ναι. Οπότε μην κατηγορείς τον ΠΑΟΚ. Για 15 που χρόνια που ήταν παγωμένα και έπρεπε να έχεις πέσει, γιατί δεν μας λες κάτι. Άντε, καλά σας κάνουν και σας χάρισαν τους στόχους και τα πρόστιμα. Γιατί να πέσω, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί όλοι, γιατί να πέσει να τα πλήρωνες. Να γινόταν να πετά τα χέρια. Ποιος έπεσε από χρέη σε αυτή τη χώρα. Α, τι λες ρε φίλε. Εγώ γιατί έπεσα. Εγώ γιατί έπεσα. Εσύ, ναι. εσύ θυμάσαι την πρώτη καλά, φορά. Τώρα δεν μας είπες ρε φίλε. Τώρα δεν μας είπες ότι ο Παπαδόπουλος.
Μα όχι, δεν τώρα δεν μας είπες. Όχι, θα απαντήσεις. Τώρα μας είπες, ξεκίνησες ότι ο Παπαδόπουλος είναι έξω από τα δικαστήρια και θέλει τα λεφτά του. Ναι. Εγώ γιατί έπεσα, δεν έπεσα για χρέη. Άντε, απάντησε. Εσύ έπεσες για να πάρει τις μετοχές του Σούπερ 3. Τι λες, ρε φίλε, ωραία. Για να πάρετε τις μετοχές. Πώς τα ξέρετε όλο τόσο ωραία. Όχι, αλήθεια είναι. Τι λες, ρε φίλε. Σοβαρά. Σοβαρά, ωραία απάντηση. Δυνατός ο φίλος. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Δεν μας απάντησες 15 χρόνια. Αν δεν ήταν παγωμένα, θα έπεφτες ή όχι. Όχι. Γιατί πήγανε. Θα έπεφτες ή όχι. Πήγανε 4 φορές. Όχι, φυσικά δεν θα έπεφτες. Δεν θα έπεφτες. Φυσικά. Αφού είσαι ένα με το κράτος, πώς θα πέφτες. Λάθος κάνεις. Το κράτος ήταν το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Άντε. Πήγανε και ο Ζαγοράκης και άλλες διοικήσεις. Και δεν τους κάνει ποτέ. Όχι, δεν είναι ο Τζεκεβάρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς γιατί δεν ήμουν από κανένα να με κρατήσει. Προχθές με έλεγες ότι εγώ έχω 3 πρωταθλήματα και 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο και σου απαντούσε ο Τρέγιας ότι συνολικά εμείς έχουμε παραπάνω. Έχει, εκείνα τα τουρνουά του Σαββατοκύριακο όπως κάνει η Ακαδημία του Τίνου Κούη, ξεκινάει την Πέμπτη, παίζει πρωτάθλημα την Παρασκευή, πρωτάθλημα το Σάββατο ημιτελικό και την Κυριακή τελικό. Τέτοια πρωταθλήματα, εντάξει, αφού τα μετράνε εσύ, και εσύ, τα μετράνε εσύ, και εσύ, λέω. Ναι. Να σε καλέσουν σε ένα πάνελ στην Αθήνα. Δεν απαντάς όμως. Εντάξει. Ναι. Εσύ δεν έπαιζες τότε στα πρωταθλήματα. Να σε καλέσουν σε ένα πάνελ στην Αθήνα και να σε κάνει ο δημοσιογράφος την ερώτηση πόσα πρωταθλήματα και πες αυτή την απάντηση. Πες, βρε, πες για να γελάνε. Εγώ τα μετράω. Πες για να γελάνε. Πες για να γελάνε. Επειδή... Ωραία. Φέρε μου σε παρακαλώ από τα 3 πρωταθλήματα και το ένα κύπελο που έχεις. Μία κασέτα, ένα DVD να δούμε πώς θα πήρες αυτά τα πρωταθλήματα. Αυτό τώρα λογική είναι που μας είπε. Τι είναι αυτό, επιχείρημα ήταν αυτό. Σοβαρό επιχείρημα ήταν. Επειδή δεν υπήρχε τηλεόραση δηλαδή. Φοβερό. Φοβερό επιχείρημα. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Δεν ισχύουν τα πρωταθλήματα. Φοβερό. Μα δεν υπήρχε. Δηλαδή αν χαθούνε. Αν κλέψουμε. Θα ήταν επιτυχία αν υπήρχε. Αν κλέψουμε δηλαδή το τηλεοπτικό υλικό του πρωταθλήματος το 85 δεν το έχεις πάρει, έτσι. Ρε, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Αυτό είπες. Φέρε μου τηλεοπτικό υλικό μου είπες. Μα φέρε τηλεοπτικό υλικό είπες. Δεν έχει χαρά σου. Φοβερό επιχείρημα. Φίλε, το 28 δεν είχε ρεύμα. Αυτό πιστεύω να το πεις αύριο στην παρέα σου και να γελάτε. Δεν είχε ρεύμα. Βγήκα και είπα ότι δεν υπάρχει τηλεοπτικό υλικό, άρα δεν ισχύει. Το πρωτάθλημα η απονομή έγινε στην Ομαρχία, στα γραφεία της Γεστάπο. Το δεύτερο πρωτάθλημα έγινε στη Δημαρχία. Τα έκθυρα 4 καλά κρατούν. Άλλο στο γράμμο Βίτσι. Άλλο ένα μπουζόπεδο στον αέρα. Άλλο ένα μπουζόπεδο στον αέρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή έχει αναθρέψει γενιές ο μπουζόπεδος. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος έκανε, έβγαλε γενιά. Δεν μετράνε ρε φίλε, δεν υπάρχει τηλεοπτικό υλικό. Όχι, μετράνε. Δεν μετράνε. Άρα, ξέρει και καινούργια γενιά. Ναι. Ήτανε τουρνουά Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ωραίο. Ωραίο. Δεν έχεις πάρει. Να παίξεις 15 με 15 έξω. Τρία έχω. Προσπάθησε να με φτάσεις. Τρία έχω. Ωραίο. Φέρε την κασέτα. Φέρε την κασέτα. Φοβερό επιχείρημα. Πες το έξω να γελάνε. Τουρνουά Σαββατοκύριακο είπε ο άνθρωπος. Κάτω σποτάκι αυτό. Κάτω κι όσοι. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για τον Ολυμπιακό, βέβαια, δεν είπες ότι δεν έχει 44, δεν σε πειράζει. Δεν είπες. 8 τίτλους έχω. Δεν είπες για τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει. Ο Ολυμπιακός έχει 44 για σένα, ο Άρης δεν έχει 3. 8 τίτλους έχει ο Πάο και δεν έχει τους μισούς. Δεν είπε ο Ολυμπιακός από τα 44 που λέει είναι τα 29 και τα 15 είναι παλιά. Του Ολυμπιακού μετράνε όλα. Πού να τον πει στον Ολυμπιακό ότι δεν έχει 44. Θα γελάνε μέχρι. Και τα πεζοδρόμια έξω από το σπίτι. Δεν θα σε τραβήξει ταυτάκι ο πρόεδρος ο Ολυμπιακάκης. Ναι, καλά. Πες και για τον Ολυμπιακό. Όχι, εγώ λέω η λογική του φίλου. Φοβερή. Έλα, τέσσερις γραμμές έχει χαμόγεται. Καλησπέρα. Τι κάνουμε τώρα, εντάξει. Καλησπέρα. Πάμε στους, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω να πω για την Κυριακή. Πιστεύω θα είναι μεγάλο κρατήτης για τον Ιβάν. Αν θα έχουμε βάλει μυαλό. Και πώς θα είναι η κατάσταση του Χαριλάου, αν θα πάμε δηλαδή πάλι με κατεβασμένα παντελόνια να φάμε τραμπούκα και να χάσουμε όπως το 10. Πρώτον αυτόν και δεύτερον θέλω να ρωτήσω τον Ζάχο αν πιστεύει ότι όπως θα παίξει ο Άρης την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, αν θα παίξει το ίδιο με την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο θα παίξει πιστεύω. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό πιστεύεις, ό,τι θα δεις την Κυριακή θα δεις και με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, το ίδιο πιστεύω. Ατσούρα. Έτσι πιστεύω. Μακάρι αυτό λοιπόν. Ωραίος ο φίλος. Ωραία, ναι, τον απάντησα νομίζω. Να είσαι καλά, αδερφέ. Εγώ πιστεύω την ΑΕΚ πιστεύω δεν θα χάσουμε, πιστεύω θα κερδίσουμε και πάω και Ολυμπιακό. Να απαντήσω. Πιστεύω θα πάρουμε 7 πόντους. Θα πάρει το διπυρωτικό.
Σου έλεγα. Θα πάρετε, αλλά δεν μπορούμε στον αέρα. Δεν σ' αρέσει το σενάριο αυτό. Δεν υπάρχει σενάριο, φίλε. Δεν υπάρχει. Σε ζωή είπα στα τρία, ναι, στα τρία αυτά ντέρμπι που θα δώσεις, ναι, αν θα πάρεις δύο πόντους, να πας στο Λευκοπύργο να πανηγυρίσεις. Στην ουσία σου είπα ό,τι έτσι αποτέλεσμα φέρω με Ολυμπιακό, θα φέρω και με σένα. Αυτό έπρεπε να σ' αρέσει στο σενάριο. Θα χάσεις. Αυτό άμα γίνει. Και με τους δύο. Άλλο λέω, άλλο λέω. Με τον Ολυμπιακό θα χάσει για άλλους λόγους. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ θα χάσει για άλλους λόγους. Άκουσε. Ναι. Αυτό, αν γίνει αυτό που λέω, στην ουσία είσαι τα δύο τρίτα πρωταθλητής. Δεν χρειάζεται να εσένα για να μου τα δεις. Τι χρειάζεται, το τι χρειάζεται να το δούμε. Δεν χρειάζεται εμένα γιατί είσαι και οκτώ φιλικά, εντάξει. Δεν τα χρειάζεται. Να είσαι στην Α Εθνική. Δεν τα χρειάζεται αυτά, είσαι και οκτώ φιλικά, εντάξει. Να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Άλλο ερώτηση, άλλο σου είπα. Οι επόμενες γενναίες σας θα λένε ότι κατακτήσατε το πρωτάθλημα το 2018 και ο Άρης ήταν σε άλλη κατηγορία. Σε περίμενα, γι' αυτό δεν το πήρα πέρσι. Σε ήθελα εδώ. Να με ακούς, να πανηγυρίζω τον θέλεις. Απρίλιο. Ούτε όλη αυτό η θέλεις. Πόλη. Ούτε αυτό θέλει. Ούτε αυτό θέλει. Θα είπα το ίδιο αποτέλεσμα και δεν μπορεί. Να πιάσουμε το δεν είπε το θέλω, ναι. Και να μπαίνει κάτω δεν από τα κυλίμια τα παπλώματα. Δεν είπε. Και μέχρι τα ξημερώματα να μην σε αφήνει να κοιμηθεί. Σου είπα θα φέρω με τον ΠΑΟΚ το ίδιο αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και δεν είπε το θέλω αυτό το σενάριο. Κάτι καινούριο, Ριζάχο. Τι ω είναι. Δεν επαναλαμβάνει τα ίδια. Μα τα ίδια λε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας λες για τον Καρυπίδη και εγώ επαναλαμβάνω τα ίδια. Επόμενο, δεν έχω πει τίποτα το ίδιο. Καλό ακρότη. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Φίλε. Μαζί. Του τρόμαξε, της αγροφωνάρας σου. Καλησπέρα. Πώς θα σου. Έλα. Έλα, ακούγομαι, γιατί ήθελα να πω πολύ βαριά σας ακούω τώρα εγώ. Είσαι λίγο με χάσφρι. Με χάσφρι είσαι. Αν μπορείς ο χάσφρι, βγάλ' το γιατί θα ακούγεσαι καλά μετά. Λοιπόν, μισό. Έγινε. Κάνε άκρη, κάνε άκρη. Όσο για αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, να ξέρεις φίλε ότι τώρα δεν είναι Ζαγοράκης στην αποστολή. Τώρα θα είναι ο Ιός Αβίδη, αν σου λέει κάτι, ο οποίος θα ηγείται της αποστολής. Κατάλαβες, κάτι σημαίνει αυτό. Έλα φίλε, δεν πάμε. Δεν απασχολεί κανένας. Δεν το λέω για σένα, ρε. Για τον προηγούμενο. Α, τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, να υπενθυμίσω το φίλο που πήρε πιο προηγουμένος. Ότι το άρθρο 44 ήταν νόμος του κράτους. Από το 80. Και ο ορφανός υποσχέθηκε να δώσει τα χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Άμα δεν τα δώσει τα χρήματα ο ορφανός, να ψάξουν να τα βρουν από εκεί. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε που λες. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας νόμος που είναι νόμος του κράτους, ναι, και μαγκιάζει που τον κάνατε. Το δεκαετία του 80 ήταν. Πώς το λέγανε, ναι, ο Γρόλιος την έκανε. Χρήσο Γρόλιος. Έτσι. Άμα μπράβο, κύριος Γρόλιος, ο δικηγόρος, μαγκιά του που το έκανε. Αλλά δεν πάβει να ευνοήθηκε ο Άρης. Εκείνη τη στιγμή με αυτό το άρθρο. Ο νόμος ήταν για την ΑΕΚ και πήγε και Άρης. Μαζί σου φίλε, να σου πω όμως κάτι. Δεν μπορούσε να βγει ένας παρόμοιος νόμος. Τα πλήρωσαμε, ρε φίλε. Όχι, δεν τα πλήρωσες. Τα πλήρωσα, το πλήρωσα. Πλήρωσες μεγάλο μέρος. Ναι, έγινε κούρεμα και πλήρωσα. Στο 44 μου, εσύ. Στο 44 έγινε κούρεμα, αλλά πλήρωσα όλα. Δεν τα πλήρωσα. Όλα ρε τα πλήρωσα. Ο κόσμος τώρα πηγαίνει. Μ' ακούς. Ο κόσμος τώρα πηγαίνει και μπαίνει στο νόμο Κατσέλη. Και εκείνο διεκδίκεται και του χορεύουν χρήματα. Έτσι. Τι σημασία έχει, δεν τα πληρώνει αυτά που του βγαίνουν. Γιατί εγώ δεν τα πλήρωσα τα παγωμένα που λέει ο Ζάχος. Εγώ πήγα για 15.000 ευρώ να κάνω διακανονισμό με 100 ευρώ και λέω θέλω να πληρώσω μόνο το πρωτογενές πλεόνασμα και μου είπαν όχι δεν γίνεται, θα πληρώσεις και... Φίλε, εγώ βγήκα Ευρώπη αγωνιστικά και μου έφαγε τη θέση ο Ατρόμητος του Σπανού για οικονομικές ανασταλίες. Με καγκάτσι πρόεδρο, τον Παοξή που λέγατε. Και όταν είπα εγώ, μα γιατί λέω, όταν έγινε αυτό στον ΠΑΟΚ, γιατί πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, δεν του λέει άλλο εκείνο. Διευθυντής εφορίας. Έτσι. Που εγώ ήξερα ότι δεν πρόκειται να γίνει, αλλά σου λέω μια τέτοια. Το έφερες παράδειγμα, ναι. Ναι, στο θέλω ένα παράδειγμα. Ότι εμένα δεν μου αφήνει από κοιάδε. Πάμε στο αγωνιστικό λίγο, παλίκαρε. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Τι βλέπεις την Κυριακή. Στο αγωνιστικό, αν θέλετε, για να μιλήσουμε καθαρά και με καθαρά μάτια, είναι παιχνίδι που είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Έτσι, σωστό. Σωστό. Έτσι. Πέρα από την καζόρα, σωστό. Αυτό είναι. Όσο και να σου φαίνεται παράξενο, εμένα ο στόχος μου είναι το μήνυμο στα τρία παιχνίδια 7 βαθμούς. Αυτό λέω. Στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάω και Ολυμπιακό, έχει 7 βαθμούς. Το μήνυμο και το μάξιμο με 9. Πού δεν θα κερδίσεις. Πού. Δεν θα κερδίσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού λες 7 βαθμούς, πού δεν θα κερδίσεις. Δεν τον ενδιαφέρει, ας φέρει μια ισοπαλία. Δεν με ενδιαφέρει. Φίλε, όταν λες κάτι, υπολογίζεις και λες πάω 3 βαθμούς θα πάρω, Ολυμπιακό θα πάρω άλλους 6. Κάπως έτσι υπολογίζεις. Υπολογίζω 3 βαθμούς, πάω και 1 βαθμό με την ΑΕΚ, 3 βαθμούς με τον Ολυμπιακό. Αυτό είπα πριν. Θα πάρεις το πρωτάθλημα μετά.
Μετά πάνε, άμα έχει κανένα κομπεδάκι εδώ στην 13, πάνε ένα σπρόξτο και παίξει το κατάξιμο του Αδρήματο Σάρι. Που έβαλε και ο Μπουγάτσα σε ένα κοσάρικο. Πάει το κουσάρι. Εμένα ο στόχο μου φέτο, όσο και να το κλεβάσετε εσεί και να το κοροϊδεύετε, ο στόχο μου είναι το πρωτάθλημα. Σωστό. Εσεί μπορεί να το κοροϊδεύετε. Σωστό. Σε ποια ταβέρνα είσαι, ο στόχο μου είναι αυτό. Σε ποια ταβέρνα είσαι. Όχι, δεν είμαι σε καμιά ταβέρνα, είμαι οδηγάω τώρα. Είσαι ωραίο, δε φίλε. Μ' αρέσει. Πώ σε λένε. Πώ σε λένε, ρε. Έτσι. Κώστα. Ναι, ρε Κώστα. Έχουμε ξαναμιλήσει και άλλη φορά. Είσαι ωραίο, ρε Κώστα. Καθαρά. Να, και να κάνουμε και ένα λίγο χαβαλέ. Εγώ δεν έδιωξα ποτέ παίχτη στην προπόνηση γιατί φορούσε κίτρινα παπούτσια. Αν θυμάσαι. Όλα τα ξέρετε. Τον Ετίνο τον διώξατε γιατί φορούσε κίτρινα παπούτσια. Ρε πάνε παράλληλα παπούτσια τον Νίκο Ζαγοράκη. Ποιόνα. Τον Ετίνο, Ετίνο, πώς το λέγανε. Ετίνο. Ετίνο, αυτός είχε βάλει γκολ στην ομάδα του Προέδρου σου. Μέσα στο Καρασκάκι. Δεν πειράζει, μωρέ. Ξέρεις. Δεν πειράζει. Να σε έβαλε γκολ στην ομάδα του Προέδρου. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Για την ομάδα του Βρίζα, λέει. Για την Βρίζα την ομάδα. Του Βρίζα. Το ξέχασα με αυτό. Έχουμε γραμμούλα. Α, θα πάμε, ναι, πάμε διάλειμμα ή... Δύο. Πάμε να πάρουμε τους δύο και κάνουμε το διάλειμμα. Καλησπέρα. Πόσο πάει, τι να κάνουμε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Ναι, λοιπόν, ξαναπαίνω, ήθελα να σε πω, ρε παιδί μου, ναι, αυτό που έλεγε προηγούμενα ο φίλος ο Αργιανός, ναι, ότι έχει πάρει 3 πρωταθλήματα ο Άρης. Ο Άρης έχει πάρει τα πρωταθλήματα προπολεμικά. Δεν τα έχει πάρει με επίσημη αλφα εθνική. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε, και τώρα δεν υπάρχει αλφα εθνική, Super League είναι. Άρα δεν μετράνε ούτε έτσι. Ξα... Ναι, δεν μετράει, δεν μετράει η αλφα εθνική. Κάτσε, υπάρχει μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Τα πήρε ο Άρης, σου πω ποια είναι η διαφορά. Για πες μας. Τα πήρε ο Άρης, δεν παίζαν όλοι με όλους. Τι λες, ρε φίλε, είσαι σοβαρά. Όχι, παίζαν 4-5 στο ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έλειπε και ΠΑΟΚ στο ένα. Τι λες, ρε, τι λέτε, ρε, μην τα λες αυτά, εκτείνεσαι. Και ο πρώτος της Θεσσαλονίκης με τον πρώτο της Αθήνας. Άρα δεν παίζαν όλοι με όλους. Με ποιος εσύ γιατί δεν το πήρε. Ρε φίλε, έπαιζες εσύ. Εγώ ναι, έπαιζα. Και... γιατί δεν το πήρες εσύ. Έπαιζα εγώ. Η τι έπαιζες εσύ. Μπυρίμπα έπαιζες. Μπυρίμπα έπαιζες. Τι έπαιζες μπυρίμπα. Α, μπράβο, παίζετε μπυρίμπα τα έπαιρνα εγώ, ρε φίλε. Ρε φίλε, μην τα λες, εκτίθεσαι αυτά τα πράγματα. Όχι, εγώ δεν εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι. Επίσης είμαι αλφα εθνική από το 59 που έχει. Α, και τώρα Super League δεν μετράει αλφα εθνική. Super League έχουμε, φίλε. Τι πρωτάθλημα. Super League έχουμε. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Super League. Όχι, δεν μετράει. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι το. Ρε τον ποπό σας να χτυπάτε κάτω. Ό,τι και να κάνετε, δυστυχώς για εσάς μετράν. Δυστυχώς. Εντάξει. Πες αντί τον... να πεις, θα πάρω φέτος το πρωτάθλημα, να πάρω και του χρόνου να σας περάσω. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Δεν μπορεί. Άκου τώρα, δεν λες. Όπως το πήρα και πέρυσι. Ωραία, ωραία. Πέρυσι το άκου τώρα, δεν λες, θα το πάρω φέτος. Να το μιλάμε και, να μιλάμε και ίδιο. Ναι, ναι, δεν ναι, λες. Δεν λες. Είμαι οικονομικός δυνατός. Έχω καλή ομάδα. Θα το πάρω φέτος, θα το πάρω και του χρόνου και να σε περάσω. Δεν μπορείς ούτε καν 5 μήνες πόσο έχει 6 να τελειώσει το πρωτάθλημα να είσαι κάτω από τον Άρη στα πρωταθλήματα. Δεν το μπορείτε. Πάρτε τώρα, παιδί μου, να τα. Δεν μπορείτε, ρε φίλε. Δεν μπορείς. Τι να κάνουμε. Γειτονιάς. Α, γειτονιάς είναι. Και εσύ έπαιρνες, και εσύ έπαιρνες μέρος. Πανελλαδικό πρωτάθλημα. Άντε πάλι. Ρε φίλε, έπαιζες εσύ. Ο Ολυμπιακός έπαιζε. Έπαιζες εσύ. Εσείς οι Αργιανοί για να ναι, μιλάτε για ποδόσφαιρο είστε πολύ μικροί στο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ρε φίλε. Δεν ξέρει από τόπι, εσείς από τόπι δεν ποιον... ξέρετε. Εσείς ξέρετε μόνο περνάει μέλισσα και να παίζετε μίλα. Okay, λοιπόν φίλε, αυτό. Φοβερά. Ρε εσύ είναι δυνατόν Αργιανός. Τα επιχειρήματά σου είναι αποστομωτικά, φίλε. Δηλαδή, τι πραγματι... αποστομωτικά. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Επειδή δεν μιλήσε ΠΑΟΚΣΥ για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ανέκδοτο ρε. Επειδή δευτερολογείς. Επειδή δευτερολογείς. Ευχαριστήσουμε και να σε κλείσουμε, να πάρουμε και τον επόμενο. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Αποστομωτικό, δεν μπορώ. Κοίταξε τώρα. Αποστομωτικά επιχείρηματα. Εγώ το δέχομαι. Έχει 3 πρωταθλήματα. Είναι ένα πρωτάθλημα για κάθε υποβιβασμό σου. Ό,τι και, και να κάνετε. Και για να ολοκληρώσουμε. Δυστυχώς. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 τίτλους συνολικά. Ναι. Και εσύ έχεις 4. 2 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα. Και εσύ έχεις 4. Και εγώ έχω 4. Έχεις τους μισούς τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σωστό. Συν 3 υποτιμητικούς. Εξευτελιστικούς υποβιβασμούς. Στην Ελλάδα. Τρεις εξευτελιστικούς υποβιβασμούς. Και για το σύλλογο σου, αλλά και για την πόλη μας. Εμείς τη φταίμε, ρε. Που εσείς πρώτα λέτε. Εμείς τη φταίμε να υποβιβάζετε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εσύ μίλαγες για κατεστημένο. Άρα το να έχω υποβιβασμού σε ένα πρωτάθλημα που είναι με αφεντικά, με ομάδες δορυφόρους, με διαιτησίες και παράγκες, εσείς δεν τα λέγατε. Εκτός αν δεν υπήρχαν. Τις φαγές που έχω φάει εγώ από τη διαιτησία δεν τις έχεις δει. Όχι, ρε, τι λες. Καλησπέρα στο τελευταίο πριν το break.
Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. 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 Ξέχασα και τι ήθελα να πω. Πώς γίνεται ρε, να παίρνει που τα διαλύματα. Καλά σου λέει, έχει δίκιο. Πώς γίνεται αυτό. Έχει δίκιο τώρα. Θοδωρή, έχει δίκιο. Να περιμένω. Να περιμένω. Θέλω να μιλήσει σήμερα και παικτικά και αυτά. Κλείσε και μόλι κάνω το break πάρε. Ό,τι καλύτερο. Θέλω να σε ακούσω σήμερα. Ξέρει μπαλίτσα. Ξέρεις το τόπι, νιώθεις, σε θέλω σήμερα να μιλήσεις. Να έχει κανένα πεντάλεπτο. Για αυτό πήρα για να μιλήσουμε για μάλλον. Επειδή όχι. Έχω το θάρρος. Μείνε στη γραμμή, δεν πληρώνει. Εντάξει, λοιπόν, λέει ένα μήνυμα και πάμε στο break. Ναι, ναι. Λέει ο φίλος μας ο Τσάρλι, πες το διπλανό σου Τάσο, ότι όταν ο πρόεδρος του φορούσε φόρμες του γάβρου σε κεντρικό καφέ της πόλης, ναι, έτρεξε στο αμάξι, έφυγε. Και πήγε άλλαξε το αμάξι. Τέλος πάντων, δεν διαβάζεται αυτό το τσάκι. Το βρίζα δεν τον είδες ποτέ με φόρμες να λοιπόν, υποθέσεις. Πάμε στο break και ερχόμαστε πολύ γρήγορα. 2310 287 και 3 οχτάρια. Οι γραμμούλες θα είναι ανοιχτές. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε. Τι θες. Τίποτα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Χρήστος Κιώστης στις μουσικάρες και στην ηχοληψία. Μέχρι και τις 12, συντροφιά παρέτσα. Ακούστε κάτι πολύ σημαντικό και μετά παίρνουμε τις γραμμές στο 2310 287 και 3 οχτάρια από το σταθερό σας, 6945 287 και 3 οχτάρια από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση και οι ντροπαλούλιδες FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας. Το ψητο πολύ ο πορκίτο με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός οικοτόπουλου να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενού με πολλές εκπλήξεις για 1-4 άτομα και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού θα το βρείτε? Το ψητοπολείο Πορκίτο το βρίσκεται στην Καραολή Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και για τις παραγγελίες σας τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-520-555. 2310-520-555. Παραγγείλτε τώρα τα special εδέσματα από το ψητοπολείο Πορκίτο. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store για να πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και φυσικά μαζί μας και η Skies Aviation Academy, που είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10 και πληροφορίες στο skies.gr και στο 2390-2021-100. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Πάμε στους φίλους που είναι στις γράμμες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα. Ήθελα να πω, ας πούμε, γιατί άκουσα μια ανακρίβεια έτσι, για τον Τίνο τον Παλή, ότι τον Τίνο τον Παλή είχε δηλώσει το 2010 πριν τον τελικό του ΆΚΑ ότι προτιμώ να χάσω το τελικό του κυπέλου και το κύπελο, ναι, αυτό και είπα. Να χάσει και ο συμπολίτης στο πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά δεν είπε ποτέ προτιμώ να υποβιβαστώ, έτσι, προτιμώ να χάσω το τελικό κυπέλου, είπε έτσι. Έτσι. Ναι. Να μην λέμε τι θέλουμε. Ναι, ναι. Επίσης ήθελα να πω κάτι έτσι ιστορικό, ότι ο Νικόλας ο Νάτσιος και ο Μάκης ο Μαυρομιχάλης αποχώρησαν την κερκίδα πριν από 20 χρόνια όταν ανέλαβε αντιπρόεδρος ο Κώστας Ορφανός, ο οποίος σε ένα αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακούς με τη φανέλα του Ολυμπιακού μες στην Τούμπα σκόραρε και σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο στην κερκίδα, να πούμε. Μάλιστα. Κάτι το οποίο ήταν νομίζω ότι πριν από 25 χρόνια αποχώρησαν, νομίζω. Εντάξει, πάντων, όταν ανέλαβε ο Κώστας Ορφανός. Νομίζω γύρω στο 92, αδερφέ. Και μάλιστα είχε φέρει και τον Γιώργο Τογλου, ο οποίος έστελνε κάτι βασιλόπιτες με τον δαφνοστιβανωμένο έφηβο στη Πηλέα, στο τμήμα του Αρασιτέχνη, στη γιορτή, ας πούμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω και το εξής, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι. Περνούσα από την Παπαναστασίου, να πούμε, και ξαφνικά βλέπω τον Αντώνη τον Νικοπολίδη να κουρεύει κάτι δέντρα, να πούμε, και τον πλησιάζω και τον λέω, ρε Αντώνη, τελικά δεν κατάφερες, προσλήφθηκες κυπουρός, να πούμε, σε τη Δημαρχία Πρασίνου, να πούμε. Και μου λέει, φίλε, για να σου πω την αλήθεια, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, ο οποίος είχε τύψει, λέει, που δεν μπόρεσε να προστατέψει την ομάδα των 10. Και μου λέει, ρε Αντώνη, εσύ που είσαι κυπουρός, να με έχεις την ειδικότητα, δεν κουρεύεις λίγο τα δέντρα, λέει, όταν θα περνάμε, ρε παιδί μου, ή μπλεχτούν οι φτερούγες μας στα κλαδιά τους, ας πούμε. Και να... Εντάξει, ο Νικοπολίδης λόγω Ολυμπιακού έχει καλές σχέσεις με τον Άρη. Καλά κάνεις και το λες. Και μια, σε έχω στον αέρα, άκου, μόλις τώρα, φρέσκο πράγμα, το έχει και
εδώ πέρα και ο Τάσος μπροστά του. Ο μεγάλος, ο Γιαννακόπουλος, ρε. Ο Γιαννακόπουλος, ναι, του Παναθηναϊκού, ναι, του μπάσκετ. Κατάλαβες. Αυτό το, τι ναι, ποστάρει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παοκάρα. Ναι, που δεν έχουν φιλίες αυτοί. Δεν έχουνε. Δεν έχουνε. Όχι ο παππούς Γιαννακόπουλος. Όχι ο Παύλος. Ο Παύλος, συγγνώμη. Παύλος είπα. Ο Παύλος είπα. Sorry. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Πήγα να τον πω αλλιώς, εντάξει. Και θα κουρέψει το χορτάρι ο Αντώνης μαζί με τον Σόλο, γιατί η τελευταία φορά που έχασε ο Ολυμπιακός ο Λεμονής παραπονιόταν ότι δεν ήταν κουρεμένο το χόρτο στο Χαριλάου. Οπότε τώρα μην έχει δικαιολογία ο Λουτσέσκο ότι έκασε, ρε παιδί μου, επίσης δεν ήταν κουρεμένο το χορτάρι. Ναι, σωστά. Το είπε μια φορά ο Λεμονής. Ο Σερ, έτσι, ο Σερ το είπε. Πώς γίνεται όταν παίζει ο Άρης με μεγάλες ομάδες, τη μία να κουρεύονται τα χόρτα και την άλλη, ρε φίλε, τα δέντρα. Πολύ έτσι κούρεμα. Πάει. Αλλά έχει πέσει και κούρεμα στο άρθρο 44, το ξεχάσαμε αυτό. Μάλιστα. Έχει καλή σχέση με το... Ή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Έτσι, έτσι, εγώ το ξυρίζω, φιλάρα. Φίλε, επειδή ξέρεις ότι οι δυνάμεις του άξονα, ρε παιδί μου, είναι φίλοι μας, Ιταλοί και Γερμανοί, με Ιταλό διαιτή δεν έχεις καμία τύχη, φιλαράκι. Σε σένα το λέει, Τρούλη. Όχι, σε σένα, Αριανός. Σε σένα το λέει, σιγά μην Αριανός. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Άρης. Η ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, άρεσε, εντάξει. Λοιπόν. Να είναι καλά ο Ντανιέλο Ντοβέρη και έμαθα ότι βοηθός του θα είναι ο Μάσιμο Ιακοπίνη, ο Στέφανο Ρουσκόνη και ο Ραγκάτσι να πούμε. Και ο Μάριο Μπόρι. Καλά τώρα, μαζί, γιατί όλοι είναι αυτά, αυτά που τα λες, εντάξει τώρα οι νεαροί δεν τα ξέρουν τα ονόματα που είπες. Πάντως να ξέρεις ότι... Με στεναχώρησες λίγο τον Τάσο. Μα τι να με στεναχώρησε, φίλε. Για τον Ιακοπίνη. Είμαι αίτητος, είμαι ξενοδητητή και επειδή δεν έχεις πάθα, το φίλο σου του Σπανάθα που παίζατε και τον Παναθηναϊκό τότε, η κλωτσιά τώρα και αυτός είναι λίγο καρτάκια, να ξέρεις. Στο τέταρτο δευτερόλεπτο δεν έχει κίτρινη στον Καρσία τώρα, να ξέρεις. Πρόσεξε για να δεις την. Μπορεί να έχει κόκκινη. Κόκκινη σε κανένα δεν έχει. Για να δεις την τέτοια και μάλιστα υπάρχει και κομμένο στο 12ο λεπτό, 12ο λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, γιατί προχθές το βλέπα, για τον ίδιο λόγο που πήρε κάρτα ο Γκαρσία, παίρνει ο Κόκκε. Για τον ίδιο ακριβώς και λέει, και μάλιστα ο Καραλής λέει ακριβώς λέει για τον ίδιο λόγο. Αυτός που δεν πιστεύω να είναι ο Καραλής Αριανός. Σφάξανε με τους άμα σε σφάξανε στο 4ο λεπτό, με σφάξανε και μέσα στο 12ο. Για τον ίδιο λόγο πήρε. Αλλά η προπαγάνδα καλά κρατεί. Παιδιά, απλά κλείνω. Θέλω να πω ένα τελευταίο στο φίλο τον Τάσο ότι δεν εξηγήθηκε καλά στον Μπουγκάτσα. Γιατί ρε παιδί μου, έπρεπε να του πει ότι θα βάλουμε και αυτό το μάτς. Απλά δεσμεύσω θα βάλουμε και το δεύτερο μάτς. Αυτό του είπε. Να βάλει στοίχημα και να περιμένει δύο μήνες, τρεις μήνες μετά. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Βάλει και για τα δύο. Μαζί του είπε να βάλει και για το επόμενο. Δηλαδή να περιμένουμε το επόμενο τη διαφορά των κόλλα σου. Και πώς θα γίνει, δηλαδή. Πώς θα γίνει, θα παίξω στην έδρα σου και στην έδρα μου, θα παίξεις. Εσύ τι εννοούσες, δεν κατάλαβα τώρα. Για ποιο επόμενο να βάλει, δηλαδή. Όχι, του είπε που γάτσε να βάλουμε για το μάτς και του είπε ότι θα βάλουμε και για το άλλο. Ναι. Ας βάλει πρώτα γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ωραία, η κατάληξη αυτή ήταν, ρε φίλε, και τον είπα όχι 300, μια χιλιαρούμπα. Δεν υπάρχει χιλιαρούμπα, ούτε γλαρούμπα. Έπρεπε να βάλεις πρώτα εσύ, γι' αυτό. Θα φάμε τζάμπα. Η κατάληξη ήταν αυτή. Θα βάζαμε μόνο για αυτό και τον είπα όχι 300 γιατί με τσάτισε, 1000. Ή ένα τραπέζι. Τα σούρες να πούμε, εμένα φορά αυτό, κάτσε λίγο. Ένα χιλιάρικο τον είπα. Μόνο γι' αυτό δεχόταν ο Νίκος. Μόνο γι' αυτό τον είπα. Το δέχτηκε, το δέχτηκε, αλλά μετά το πήρε πίσω. Με πήρε τηλέφωνο στον δρόμο, όταν μόλις έλεξε η εκπομπή. Αν σε πήρε πίσω, με πήρε πίσω, ναι. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Με πήρε πίσω. Με πήρε πίσω και είπαμε, με πήρε πίσω και είπαμε ένα τραπέζι. Ένα τραπεζάκι, καλό είναι, μια χαρά να φάμε κι εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Να φάμε κι εμείς κάνα κοντοσούβλι. Έλα, στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, νάτος. Γεια σου, εδώ. Έχεις τώρα 10 λεπτάκια, τάχεις. Είπα, θα φτάσουμε πάλι στις διαφημίσεις. Πολλά είπαμε. Πολλά είπαμε. Δύο γραμμές. Να μιλήσουμε και για μπάλα ή να συνεχίσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε για μπάλα. Για να λύσε μας το μάτς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ξεκινώντας από τον Άρη, γιατί εσείς είστε οι γηπεδούχοι. Λοιπόν, ο Ερέρα το ξέρει ότι έχει μια ομάδα δυσκύλια στον γκολ. Παίζει με μια ομάδα καλή, οργανωμένη πίσω. Θα πάει να το πρεσάρει στα χαφ, γιατί εκεί έχει αδυναμία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Αφού του λείπει ο Μαουρίσιο, που για μένα σας το έχω ξαναπεί ότι είναι ο μόνος αναντικατάστατος μέσα. Όλοι οι άλλοι λίγο πολύ αντικαταστώνται. Ο Μαουρίσιο δεύτερο δεν έχουμε. Έχουμε το Σαχό φυσικά, που είναι κάτι σαν το Μαουρίσιο, αλλά δύο ταχύτητες κάτω. Παίκτη δηλαδή playmaker, να σετάρει το παιχνίδι, να ανεβάζει την ομάδα, να την κατεβάζει, να την τρέχει, να την οργανώνει, δεν έχουμε.
Τι θα γίνει τώρα, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει να περσάρει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάρει, θα παίξει ο Σιώπης βασικός. Ναι, αν και ο Μπάσα διαβάζω ότι θα παίξει, εγώ πιστεύω θα βάλει το Σιώπη. Σιώπη Ματίγια γιατί θα βάλει. Μόνο σε περίπτωση, ναι, κοίταξε, σε περίπτωση που κλέψει την μπάλα και με βρει ανοιχτό στην άμυνα, μόνο εκεί μπορεί να μου κάνει γκολ. Γιατί σε μια ομάδα που ξέρει ότι για να κερδίσω το παιχνίδι θα πρέπει, ή για να πάρω χ τουλάχιστον, θα πρέπει να βάλω γκολ. Αν δεν σκοράρει, πιστεύω θα σκοράρει. Όλο το παιχνίδι θα σκοράρει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει πάει γκολ. Πιστεύω θα σκοράρει ο Άρης. Ο μόνος τρόπος να έχω για να σκοράρει είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή με κλέψιμο, ψηλά στην πίεση εκεί στα χαφ. Γιατί και εγώ είμαι εκεί επιρρεπή στο λάθος, όταν γυρίζω πίσω την μπάλα. Μπας και μου κάνεις εκεί τον γκολ. Όποιοι σε πίεσαν, sorry, σε διακόπτω, όσοι σε πίεσαν. Είχες πρόβλημα πίσω. Γκολ δεν έφαγε ο Πάουκ. Δεν έχει σχέση. Γκολ δεν έφαγα. Τι όσοι συμπίεσαν είχε πρόβλημα. 30 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. 50 να κάνει γκολ έφαγα. Καλά τώρα εντάξει. Τι εντάξει. Εγώ δεν έκανα ευκαιρίες άλλα μας δηλαδή. Εντάξει. Πάμε. Συνέχισε. Εάν το πάει τώρα να χτυπήσει από τον Βιερίνια την πλευρά και σέντρες καμινάδες, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μέσα στην περιοχή να μπει, γιατί κεφαλοσφαιριστή δεν έχει ο Άρης να μου κάνει γκολ. Από σέντρες και στη μένα δεν το φοβάμαι. Το γυρνάζει από εμά. Εντάξει. Δεν το όχι, κεφάλι, κοίταξε, δεν το με τον με Βαρέλα πίσω στα στόπερ δεν μπαίνει εύκολα κεφαλιά. Ζάχο, δηλαδή δύσκολα είσαι το με κεφαλιά. Από άποψή μου μπορεί και να διαψευστώ, αλλά. Μα που να φας τη γλώσσα σου! Έχω γενικά πιο ψηλή ομάδα. Αντιθέτως, εγώ από στημένα μπορώ να απειλήσω σίγουρα. Από εκεί και πέρα τώρα είναι να δούμε και τον Λουτσέσκου πώς μπορεί να στήσει την ομάδα, γιατί θέλω κάποια στιγμή να τον δω να παίξει με καθαρά αμυντικά χαφ, λέει να παίξει με Βέρμπλουμ, Κάνιας ή σε τέτοιο σχήμα και να αφήσει την τετράδα του μπροστά να τραβήξει το παιχνίδι. Αυτό προϋποθέτει όμως το δεκάρι, δηλαδή ο Πέλκας ο οποίος δεν παίζει, να γυρίσει από πίσω, να πάρει μπάλα, να κάνει ό,τι έκανε ο Ίβιτς στο Σάντος, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που γυρνούσε 40 μέτρα πίσω, έκοβε μπάλα, μοίραζε, έβγαινε στην τρύπα κρυφός φως. Ο Πέλκας δεν τα κάνει. Έπαιζε ένα-δύο. Ο Πέλκας δεν τα κάνει αυτά, δεν γυρίζει πίσω, μην τρελαθούμε κιόλας. Ο Πέλκας, κοίταξε, η εξέλιξή του είναι να γυρίσει πίσω. Μπορεί να το κάνει ο Μπίσεσβαρ, αλλά για ένα ημίχρονο. Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί κάπου Μπίσεσβαρ με τον Ελκαντουρί. Κάπου εκεί θα παιχτεί, δηλαδή στο κέντρο, στο δεκάρι, εκεί θα παιχτεί και το παιχνίδι. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα ο Άρης, επειδή τα χάφη σου θα σκάσουν νομίζω, ένα ημίχρονο θα πιέσουν πάρα πολύ. Πρέπει να τρέξουν πολύ και στα άκρα μου, γιατί ο Σιώπης τρέχει και τρία ημίχρονα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοίταξε, δεν είναι έτσι. Είναι. Άλλο ένταση τρέχω, παίζω με τη Λεβαδιά, άλλο παίζω με τον Πάο και ο Σιώπης πρέπει να είναι παντού τώρα. Πρέπει να ντουμπλάρει τα χαφ, πρέπει να πιέσει, πρέπει να ντουμπλάρει, συγγνώμη, τους μπακ, πρέπει να πιέσει τα χαφ, πρέπει να πιέσει μπροστά. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να είναι παντού. Και φυσικά εκεί πέρα τώρα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ στα άκρα, έτσι, γιατί από τα άκρα έχει μεγάλη ποιότητα σε όλους τους συνδυασμούς, όπως και να παίξετε δεξιά είτε αριστερά. Δεν είναι εύκολο να το μαρκάρεις, να πεις θα κλείσω με το Βιερίνια ή το Μάτος ή κάποιον ή τον Ουάρντα όψιον, δεν μπορείς, γιατί σκοράρει με 6-7 παίχτες αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Από αυτούς που είπες μόνο τον Μάτος φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Τώρα αυτούς κάτι λιμνιούς και τέτοιους ούτε καν τους βλέπω αυτούς. Άμα φοβάμαι και το λιμνιό δηλαδή. Το κλείνουμε το μαγαζί. Ο Λιμιός δεν μπορεί να μην φτάνει στον κόλ, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις, είναι διαιτητικός. Είναι γρήγορος, όπως και τον βοηθάει. Ότι τα center backs αριστερά και δεξιά δύσκολα θα μπορέσουν να κρατήσουν γενικά τα άκρα τα δικά μου. Από εκεί δηλαδή θα σκοράρει και ο ΠΑΟΚ. Από εκεί θα γίνει το ρήγμα. Και έχω και τον Μπρίγκοβιτς που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Αυτό που θέλω να δω τον ΠΑΟΚ είναι να δω στις 14 μέρες που είχε σε κενό πόσο ανέβηκε σε φυσική κατάσταση. Εκεί δηλαδή θα φανεί, αν ανέβει και πάω σε φυσική κατάσταση, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο παιχνίδι. Αν δεν έχει ανέβει και παρουσιάσει το ίδιο παιχνίδι που παρουσίαζε με τους άλλους, εκεί μετά θα δούμε ένα πραγματικό ντέρμπι. Φυσικά όμως έχει και ρόλο η έδρα, έτσι, γιατί εμείς στα παιχνίδια δεν μπαίνουμε γενικά δυνατά. Εκτός από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπήκαμε και δαγκώναμε, στην Ελλάδα γενικά δεν έχουμε μπει δυνατά. Ωραία. Αν και μετά το παιχνίδι έχει δείξει ο ΠΑΟΚ και να φάει γκολ μπορεί άνετα να το γυρίσει. Ωραία, πες μας τελικό σκορ και να πάμε στους επόμενους φίλους. Κοίταξε, Τάσο, εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα βάλει 1-2 γκολ και ο Άρης 0-1. Δηλαδή το βλέπω το παιχνίδι για νίκη του ΠΑΟΚ, με αλλά με βραχία κεφαλή. Με ένα γκολ διαφορά. Να σε καλά, Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ, να σε καλά, θα διαψευθείς, λέω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 23-10-287-888. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παλικάρια. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Ο Βαγγέλης από Μασαλία με τα σου. Γεια σου, Ρε Βαζέλ, γίγαντα. Ζάχο, τι κάνεις, ρε φίλε. Δόξα του Αθήνα. Να σου πω, κάτι θυμάμαι. Καλή ανάλυση που έκανε ο φίλος, πολύ καλή ο προηγούμενος. Νιώθει. Αλλά όλα αυτά πάνε στράφη αν δεν έχεις μαζί σου την Τάνα την τύχη.
και στη ζωή γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, μαζί σου. Γιατί δοκάρει και μέσα από θέωση, δοκάρει και έξω. Έτσι. Τα είδαμε και στο Καραϊσκάκι. Έτσι είναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μην πω για το μάτς, γιατί όλοι θα πούνε γι' αυτό. Ήθελα για την ίντρικα που κάνατε πριν. Ζάχο, ναι. Στη ζούγκλα που σε έκανε και σποτάκι χθες ο τέτοιος ο διευθυντής. Ναι. Ο Ζαγορίνιο. Ναι, το έβαλε. Εγώ του το έδωσα. Ναι, του το έδωσα, το ξέρω. Το έβαλε, ρε φίλε. Ακούστηκε, γιατί πρέπει να ακούτε καμιά φορά και ζουγκλά, άμα δεν κοιμάστε καμιά φορά. Εντάξει, ρε φίλε. Ακούστηκε από ακροατή, ναι, που είπε την αλήθεια. Ότι? Λέει, όταν ξεκίνησε η μπάλα, όταν πεζόταν η μπάλα, από τότε ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα. Ναι. Όταν ξεκίνησε όμως το πρωτάθλημα, που έκανε, που μας δέχτηκε και η Ευρώπη, ναι, για να παίζουμε στην Ευρώπη, ναι, και όχι τα φιλικά ένα μεταξύ μας, δεν έχετε κανένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δεν παίζαμε, δεν θέλαμε, ρε παιδί μου, να παίξουμε Ευρώπη, δεν θα είσαι και κανένα πρωτάθλημα. Όχι, δεν θέλατε. Όχι, εσύ. Δεν είπα δεν θέλατε. Ευρώπη. Δεν είπα δεν θέλατε. Είπα δεν θέλαμε. Δεν ήθελε η Ελλάδα να παίξει Ευρώπη, δεν θα είσαι και κανένα πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Το 1959-60 δημιουργήθηκε η Αλφα Εθνική υπό τη μορφή την οποία σε γενικές γραμμές διατηρεί έως και σήμερα. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, το 1959-60 δημιουργήθηκε τότε η Αλφα Εθνική. Εγώ λέω. Απλά να ενημερώσουμε λίγο. Γιατί στάσου λίγο, Στάσου λίγο. Σε όλους θα απαντήσω. Περιμένετε. Τόση ώρα σας ακούω, δεν μιλάω. Σας ακούει. Το 1959-60 δημιουργείται η Αλφα Εθνική υπό τη μορφή, λέμε, στην οποία σε γενικές γραμμές διατηρεί έως σήμερα. Το 1926. Το 1926 που ιδρύθηκε και ο ΠΑΟΚ, ιδρύεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η ΕΠΟ. Και διοργανώνει το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα την περίοδο 27-28. Σωστά. Στο οποίο όμως δεν έχουν συμμετοχή Ολυμπιακός, ναι, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ λόγω προστριβής με την ΕΠΟ. Λοιπόν. Η επίσημη σελίδα της ΕΠΟ είναι. Ωραία, εντάξει. Και παλιότερα. Εγώ έχω εδώ το πρωτάθλημα του 1930. Θα διαβάσω τις ομάδες τώρα. Και θα διαβάσω τις ομάδες. Άρης, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άσε λίγο τις ομάδες. Να σου πω κάτι και μετά διαβάστε το. Άντε, ναι, πες εσύ, τελείωσε. Λοιπόν, να... ένα τελειώσει, να μην έχω. Ναι, εντάξει, είσαι στο κυπέλης και από μακριά. Κάποιος που θα μπει και θα διαβάσει την ιστορία θα καταλάβει. Από τότε που μας δέχτηκε η Ευρώπη σαν ποδοσφαιρική οντότητα στην Ελλάδα, από τότε, να μην σου πω, να μην το σκαλίσουμε, γιατί ούτε ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη ήττα. Εσύ την έχεις. Ωραία. 8-1 εγώ, ή 9-1. Δεν θυμάμαι. 15-1. Άκουσε με τώρα. Όχι 11-15. 15 μπορεί το κόψαμε αυτά. Δεν λέτε. Τα κόψαμε στα τέτοια. Ευρωπαϊκό μάτς και τα κόψαμε στα σύνορα. Αυτά τις εξυπνάδες. Εγώ λέω, Βαγγέλη, να σε καλέσει. Όχι, λέω, δεν σου λέω αυτό. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Να σε καλέσουν, λέω, μία φορά στην Αθλητική Κυριακή. Να είσαι στο Πανελλήνια σε μία εκπομπή η οποία έχει και κύρος και άσχετα ποιοι την παρουσιάζουν και ποιοι είναι, και να σε ρωτήσουν πόσα πρωταθλήματα έχει ο Άρης και εσύ να πεις κανένα. Έτσι θέλω να απαντήσεις, γιατί δεν μετράνε αυτό να πεις. Αυτό να πεις εκεί στους δημοσιογράφους. Ωραία. Να δούμε τι θα σου απαντήσουν. Ή εγώ προτείνω. Αυτό προσπαθώ να πω, παιδί μου. Διευκρινίζω, λέω. Θα πω. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα ή όταν ξεκίνησε η μπάλα. Εγώ λέω στο πιο αντιαριανό, ποιο θεωρείς έναν παοξή δημοσιογράφο, ο οποίος δεν είναι, ρε παιδί μου. Εσείς, άντε με πρίξατε με τα κολοπρωταθλήματα, λοιπόν, τώρα άντε. Να δούμε τι θα πάει. Άντε, ο Άρης ΠΑΟΚ τώρα με τα πρωταθλήματα του Καραϊσκάκη και του Μπότσαρη. Έτσι. Τέλος, έχει 3 πρωταθλήματα αφού το θέλετε ο Άρης και 8 τίτλους ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι σωστό που λέει. Έληξε, τελείωσε. Έχουμε τους διπλούς τίτλους από ό,τι έχει ο Άρης. Τέλος, σωστό. Τρία πρωταθλήματα. Και τη μεγαλύτερη ήταν, ρε φίλε, από την Ούπε. Μπράβο, από την Ούπε. Τα 9 έγινε. Έγινε, Ευαγγελάκη. Τη μεγαλύτερη ήταν. Πε τελικό σκορ και κλείσε να πάμε με του άλλου. Και ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, έτσι. Τι προβλέπει τελικό σκορ. Και 26 μάτσα ή τόσο άρε. Για προχώρα. Ναι, και ευρωπαϊκό σου λέω Ολυμπιακό, γιατί κέρδισε 5 ομάδε στην Ευρώπη που είχε κάνει τότε ένα τουρνουά. Γιατί τουρνουά, λέω. Βαγγέλη, το αποτέλεσμα πες μας στο σκορ και να πάμε στον επόμενο. Το αποτέλεσμα δύσκολο, ρε παιδιά. Δύσκολο, ένα σκορ που νομίζεις. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι, ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Να σε καλά, Βαγγελάκη. Να σε καλά στον επόμενο. Έχει τρεις γραμμές, σε ρωτάμε. Τρεις φορές σε λέμε εδώ και 5 λεπτά παίζουμε στο αποτέλεσμα. Στην Τούμπα, στο Κατσικοχώρι και στο Γιβραλτάρ. Πες 0-3, 6-8. 3-5. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Έλα φίλε. Ναι, το Τρούλι. Ποιος?
Τρέχες. Έλα, έλα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Αριανό του διπλανό σου, δεν ξέρω και το όνομά του. Ζάχος λέμε. Ζάχος. Ζάχος. Εγώ είμαι 70 χρονών. Ναι. Είμαι παοκτσής. Ωραία. Ναι, ευτύχησε να δω 2 πρωταθλήματα διαζώσεις. Ωραία. Και 5 κύπελα. Ωραία. Φέρε έναν Αριανό στην ηλικία μου, ναι, να μην πει τι είδε από τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Τι σχέση. Καλή νύχτα. Να σε καλά, φίλε. Μπράβο. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Εντάξει. 100 χρόνια. Επίσης να ενημερώσουμε. Θα δεις και άλλο πρωτάθλημα, φίλε, φέτος. Να ενημερώσουμε ότι 2.000 εισιτήρια είναι απόλυτα στο Κλειάδης Βικελίδης. 16 μέρες. Ναι. 16 μέρες είναι στη διάθεση των φίλων του Άρη. Ωραία. Στο μάτς της χρονιάς. Ναι. Για τον έτσι Άρη, λες εσύ. Στο Χαριλάου. Εσύ πες ότι δεν είναι. Ωραία. Και δεν έχουν πάρει 14.000 εισιτήρια. Και εγώ πες 2.000... Να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, σωστά. 2.000 εισιτήρια είναι ωραία. Σάββατο ξημερώνει. Ωραία. Και είναι απόλυτα. Ωραία. Δώστε σε εμάς να τα αγοράσουμε. Ωραία. Και τώρα, τα παίρνω όλα. Δώστε. Λοιπόν, και εγώ λέω, πες μας εσύ. Τώρα, Καρυπίδη, πάρε τηλέφωνο, ωραία, τα αγοράζω όλα να τώρα απαντήσω, εγώ. Να απαντήσω. Να γεμίσουμε το Χαριλάου. Να κάνετε sold out. Λοιπόν. 16 μέρες, 10.000 εισιτήρια. Μας, δεν μπορείτε να πουλήσετε. Πες μας πόσα εισιτήρια έχεις. Είναι θεάγα. Ωραία, είναι θεά, ωραία τον είπες. Πες μας πόσα εισιτήρια έχεις πριν ένα μήνα με την ομάδα που σε έκλεψε το πρωτάθλημα. Πες μας πόσα εισιτήρια έχεις. Με την ομάδα που σε έκλειψε το πρωτάθλημα και έπρεπε να τη δώσει απαντήσει. Με την ΑΕΚ. Βγάλε, για πες μας πόσα είχες. Βγάλε, μπες μέσα και μπαίνει. Γεμάτο ήταν το γήπεδο. Βράσει γεμάτο, πες μας, μπες μέσα να δούμε. Γεμάτο ήταν το γήπεδο. Βράσει ήταν γεμάτο. Εσύ πες μας, εγώ δεν έβγαλε. 23.000 εισιτήρια έχεις. Πόσα θες να έχω. 28 έχεις. 23. 5.000 απόλυτα. 23 δεν φίλε. 5.000 απόλυτα. 5.000 απόλυτα τρέγια. Με την ομάδα που σε έκλειψε το πρωτάθλημα και ήθελε να την πέσω κόψει. Επειδή είσαι ταραγμένο. Καθόλου δεν είμαι ταραγμένο. Θα σου πω εγώ λέει, που είμαι πολύ πιο ήρεμο και πιο άνετο. Άκουσε με λίγο. Θα πήρε 23.000. 23.000. Ναι. Χτυπήματα. Έτσι όπω το λες. Ναι. Είναι αυτά που περνάνε από το τουρνίκε. Άρα 5.000 δεν πήγαν εννοεί. Τα είχαν και δεν τα πήγαν. Άκουσε με λίγο. Ωραία. Μα θέλω μια λογική στιγμή. Εσύ τι λες. Εγώ θα σου πω τι λέω. Για πες. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πούμε 21.000 διαρκείας. Mm-hmm. Έτσι. Εσύ λες ότι στην ΑΕΚ πουλήθηκαν 2.000. Όχι. Εισιτήρια. Εγώ δεν το λέω. Αυτό μου λες. Όχι. Εγώ λέω. Αυτό λες. Ότι έχει. Ακούγεσαι εκεί, και ακούγομαι. Ακούγομαι. 23.000. Άρα έχεις 5.000. Μπες εσύ είσαι στο τέτοιο. Στη Super League. Εγώ που ξέρω. Εισιτήρια. Εγώ ξέρω να στο δείξω. 23.600 είναι μάλιστα. Εγώ κοίταξε το. 23.600. Άρης. Δεν έχει γίνει ακόμα sold out. Εντάξει, άσε έναν αντικειμενικό. Πάω και είναι από το βόρεια μας λέει. Ένα αντικειμενικό Α, άνθρωπο. Α, το βόρεια είναι αντικειμενικό. Έναν εντάξει. αντικειμενικό άνθρωπο, okay. ο οποίος λέει πάντα την αλήθεια, ο Τάσος Ιατρόπουλος ο Τρέγιας, ναι. ας τον λίγο να ενημερώσει τον κόσμο και μη καβαλάς τη φωνή μου. Από το βόρεια. Άσου λίγο να διαβάσουμε αυτό. Να λες και το τέτοιο, ποιος το λέει. Βόρεια.gr. Τι είναι, ποιανού είναι αυτό. Δεν ξέρω. Πώς είναι αυτό. Φιλοαριανίδικο δεν είναι. Γιατί είναι φαλοποαξίδικο. Μάλλον. Μάλιστα. Ακούγεσαι. Πάλι ακούγεσαι. Για διάβασε όλο το τέτοιο. Άρης, δεν έχει γίνει ακόμη sold out. Επιστράφηκαν 2.000 εισιτήρια. Από πού επιστράφηκαν τα 2.000. Θοδωρή Καρυπίδη. Τα αγοράζω τώρα εγώ. Όσο. 100 λοιπόν, ευρώ το ένα. Στείλτα μου. Θα σου τα δώσω εγώ τα φραγκάκια τώρα να το γεμίσει το γήπεδο. Super γιατί League. Δεν θα γεμίσει το γήπεδο. 23.600 με δεν θα γεμίσει το γήπεδο. Θα μα πει τώρα που παίζει με τον Πάουκ. Α τον Πάουκ, τι έκανε με την Άκη. Μα δεν ο Πάουκ κέρδισε την Άκη, είναι πρώτο. Εσύ έγεσαι μετά μα από. Δεν έχω τι να σου αποδείξω. Τι να έχω να αποδείξω. Τέσσερα χρόνια. Δεν έχω να αποδείξω κανένα τίποτα, φίλε. Θα δει την Κυριακή αν έχει να αποδείξει τίποτα. Δεν έχω να αποδείξω για σε κόσμο. Έγεσαι μετά από 4 χρόνια στην αφάνεια. Αν είχε περάσει αυτά που πέρασα, δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Αυτά θα περνάνε οι μικρές ομάδες. Δεν θα υπήρχε οπαδικά πουθενά. Λοιπόν. Και δεν γεμίζει το γήπεδό σου. Εντάξει. Δεν μπορεί να πουλήσει 14.000 εισιτήρια. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό ισχύει. 14.000 διαρκεία. Καλησπέρα ναι. στον επόμενο φίλο. Δεν μετράτε. Τα δικά του μετράτε. Δεν πάρε φίλο. 8.000 διαρκεία δεν έχει. 22 δεν χωρά. Έλα, πάμε φίλε. Άρα 14 θα πουλήσει. Καλησπέρα. Γεια σου, πούλησε τα 12. Λίγο να σε παιδιά. Έλεος λίγο από κινητό παίρνω. Εντάξει, τώρα λέτε τόση ώρα. Μα συγχωρεί φίλε. Και λέτε καλά κρύβεις. Καταρχήν ήμουν Εύρης, καλησπέρα. Γεια σου Εύρη. Τρέγια, το ρεπορτάζ που διαβάζεις, ναι. δυστυχώς αυτός που το γράφει είναι μυρωδιάς. Εγώ ρε φίλε διαβάζω ένα ρεπορτάζ. Γιατί και εσύ διαβάζεις ένα μυρωδιά και είναι μυρωδιάς και εσύ. 5 και 10. Άκου να σου πω. Δεν το διαβάζω. Να σου πω για να μάθεις, Τρέγια, να σου πω να μαθαίνεις. Όχι, εγώ δεν μαθαίνω από σένα. Εγώ έχω μπροστά μου. Γιατί ρε φίλε, εγώ ήμουν στο γήπεδο πριν λίγο. Δεν μαθαίνω από σένα. Αυτό που θα πεις. Δεν δέχομαι, δέχομαι αυτό που έχω μπροστά μου σε ένα επίσημο site. Άκου να σου πω, δεν ξέρεις ρε αγόρι μου, μη λες βλακίες στον αέρα. Βλακίες λες εσύ. Μα δεν ξέρεις.
Πες αυτό που θες. Ξέρεις ότι ο Άρης εκτύπωσε και άλλες εταιρείες και όλες, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή θα είσαι 28. Άκου μου σου λόγο, το ξέρεις. Θα έχεις 28.000. Απάντησε δηλαδή. Αυτό το ξέρεις. Πώς θα τυπώσεις παραπάνω από αυτά που μπορείς να βάλεις, ρε φίλε. Ο Πάκ θυμάσαι πότε έχει τυπώσει εισιτήρια για όρθιους. Άντε πάλι. Ρε φίλε, στο Πάκ το κήπεδο παίρνει 28.000. Μπορεί να βάλει 35. Άρα σου λέω, εσύ ελληνικά μιλάμε. Εγώ τι μιλάω, ρε φίλε. Σε ποιο μάσο Πάκ τύπωσε εισιτήρια για όρθιους. Όχι. Δεν θυμάσαι. Μπες μέσα να δεις που έχει τυπώσει. Ο Άρης έχει τυπώσει εισιτήρια χωρίς θέση, το ξέρεις. Σε ποιο μάτσο πάω τύπωσε χωρίς να είναι για όρθιος. Δεν ξέρω, μπες μέσα. Εγώ σήμερα που μίλησα με πάω. Πώς μου μιλάς ρε Σιέβρη, άμα δεν ξέρεις. Και εμείς το κάναμε λέει αυτό. Ζαχώ, αυτό ναι. Άμα θες ρώτα και εσύ. Το είδα, έξτρα θέσεις γράφει. Το είδα το είναι εισιτήρια που έχει τυπώσει για όρθιους. Γράφει έξτρα θέσεις, ναι. Δεν γράφει θέση επάνω. Ανακοίνωσε η ΠΑΕ σου. Sold out, ανακοίνωσε. Άκου σου πω. Τι να μου πει, εδώ μου λε και τύπωσε και άλλο χωρί να ανακοινώσει ο Ντάουτρε, φίλε, με τρελάνει. Να σου πω ότι έχει μείνει. Να σου πω ότι έχει μείνει όλε πάνω πάρτα, ρε φίλε. Στα επίσημα, τα κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 300 εισιτήρια περίπου στα επίσημα, των 150. Εδώ λέει 2.000 στο site, είναι ένα εγκυρότατο site που δεν έχω κανένα λόγο. Άμα διαβάσει μέσα σου λέει αυτό που σου λέει ο Εύρη. Για έξτρα θέση σου λέει. Δεν ξέρω πώ το κάνει. Έξτρα θέση έχουν βγει. Έχουν βγει κάποιε από εξωτερικό και έχει βγάλει και άλλα έξτρα θέσει που είναι γύρω 2.000 που σήμερα εξαντλήθηκαν. 5 και 4 είναι το ρεπορτάζ αυτό, φίλε. Α, τώρα τι ώρα έχουμε, ξέρεις. Τώρα, 12 παρά 20. Ξέρεις, και ρε χρήση μπουτίκ, δεν ξέρεις. Όταν θα μάθω, παιδιά, στο διάρκεια αυτά μην τα λέτε. Θα σου πω λίγο κάτι. Πώς δεν το λέμε, ρε φίλε, ρεπορτάζ είναι, μην το διαβάσουμε. Τι λες. Μα δεν ρεπορτάζ λίγο, μας πεις τι θα πούμε. Θα μας πεις τι θα πούμε, τι λες. Λάθος κάνεις. Εγώ δεν παρακαλώ. Να σου πω και κάτι όμως τώρα. 16 μέρες, εσύ, Εύρη, το μάτς χρονιά σου είναι. Ωραία. Θα σου πω κάτι άλλο για να σου δείξω ότι. Στον ΠΑΟΚ, εμείς... συγγνώμη λίγο, επιτρέψε. Στον ΠΑΟΚ, αν έλειπα εγώ 4 χρόνια στα κουτσοχώρια τη Β' και τη Γ' Αντρική και ερχόμουν και έπαιζα με τον Άρη. Ωραία. Από τις πρώτες 16 ώρες θα τα είχα πουλήσει, όχι 16 μέρες. Εγώ... Ωραία, συμφωνώ. Πάνω στον αντίλογο. Ναι. Στο μάτς, με... στο μάτς με... στην έδρα μας, στο πρώτο μάτς εδώ σέρας, πόσο κόσμο είχαμε. Είχες πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε 20.000 και με τον ΠΑΟΚ να έχουμε 23, σημαίνει ότι τα δύο μάτσα αυτά είναι πολύ κοντά σε εισιτήρια. Αλλά δεν μπορούμε να σημαίνουμε ότι εγώ δεν έχω κόσμο και επειδή τώρα όχι, το διατροφάρεις. Κάτσε ρε Εύρη, εγώ δεν είπα αυτό. Εύρη, δεν είπα εγώ αυτό πράγμα. Λάθος κάνεις. Ναι. Εγώ και στις προηγούμενες εκπομπές είπα ότι είχες κόσμο πολύ και με τη Λάρισα και με τη Λεβαδιά. Και με, τη, έτσι, και με το ένα και με τον άλλον. Έτσι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Σε λοιπόν, παρακαλώ. Και, απλά ήταν, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το διάβασα. Έτσι, είναι δύο, έτσι, ο Ζάχος είναι μπροστά. Τα έχω δει, από το απόγευμα. Αδερφέ, το ρεπορτάζ της Βόρειας, μην το εμπιστεύεσαι, γιατί η Βόρεια παίρνει. Δεν έχει δημοσιογράφο. Η Βόρεια παίρνει ό,τι διαβάζει δεξιά. Copy paste, εντάξει. Copy paste. Αν δεν ισχύει, ζητάω συγγνώμη. Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη. Λέει, έβγαλε έξτρα θέση. Λέω κάτι. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Είμαι πολύ προσεκτικός, τη λέω, παιδιά. Αν δεν ισχύει, ζητάω συγγνώμη. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν ισχύει, βγάζετε ψεύτη. Το Βόρεια.gr. Έβγαλε ρε, το απόγευμα και άλλα εισιτήρια επιπλέον. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό με πιο τέτοιο πάνω που πατάει. Έβγαλε 2.000 επιπλέον εισιτήρια. Εντάξει, οκ. Okay. Γράφει λοιπόν, πάνω έξτρα θέση. Εγώ, 16 μέρες εσύ Εύρη. Έλα. 16 μέρες. Όχι από τις 16. Στις 6 πρώτες έπρεπε να καθίσετε εισιτήρια. Ωραία. Εσύ με την ΑΚΑ έκανε sold out. Έκανα. Όχι επίσημο. Όχι επίσημο. Α, όχι επίσημο. Λοιπόν. Όχι. Εγώ θα κάνω. Δεν χρειάζεται. Τι να κάνω sold out, σε 21.000 διαρκείας έχω. Ακόμα χειρότερα. Πώς ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, είσαι 7.000 ναι. Και δεν σε μένα μου διπλούσε 10.000. Αγοράκι μου καλό, δεν έχω ανάγκη εγώ θέση. Εσείς πρέπει να βοηθήσετε οικονομικά την ομάδα. Γιατί εγώ, εμείς έχουμε ανάγκη. Λίγο. Ωστόσο, πληρώ, Καρυπίδης. Πληρώ. Καλά, κοίταξε, πήρε την κρατική χορηγία. Έτσι. Την κρατική χορηγία, ρε φίλε. Μας πιάσαν κορόι εδώ και πήρα. Κρατική δεν είναι. Να σου πω κάτι τρία. Έχω μάγκα πρόεδρο. Τα κορόιδα πήραν τα ψίχουλα και ο μάγκα ο πρόεδρο πήγε στην ΕΡΤ. Ήταν μάγκα. Μπράβο. Αλλά έχει κρατική χορηγία, δεν είναι κακό αυτό. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τα διπλά έπρεπε να πάρω. Όχι, ρε φίλε. Αλλά εγώ φταίω που τα διπλά. Τα διπλά έπρεπε. Εγώ φταίω που το αναφέρω ότι είναι κρατική χορηγία από τον Αλέξη. Μα πιάσαν κορόιδο. Τρεγά, επειδή πουλάω, πήρε κρατική, τι να κάνω, ρε, πουλάω. Μαγκιά σου, είσαι ωραίος, ρε, Εύρη, είσαι ωραίος. Ωραία. Λοιπόν, να πω το σκοράκι, να πεις. Για μένα τώρα, εντάξει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Επειδή βλέπω, εκεί στον ΠΑΟΚ, αυτό το χαφ, τα χαφ τρικία, δεν στρίγουμε τίποτα, δηλαδή που θα παίξω τώρα, δεν ξέρω τι θα παίξω. Εγώ το βλέπω σκορ 2-0, εντάξει. Ναι. Εγώ μπορώ να είναι τρελός. Όχι τρελός. Άποψή σου, ρε φίλε. Σεβαστή. Τι θα πει τρελός, ρε φίλε. Σεβαστή. Ο άλλος λέει 0-3. Εσύ λες 2-0. Και κάτι άλλο τώρα. Ο 70ης, ο συμπαθής κύριος, να ενημερώσω ότι ο παππάς μου είναι 70ης
στο Λευκό Πύργο πήγε πενταπλάσια φορέ από ό,τι πήγε αυτό και πανηγύρισε. Για το ποδόσφαιρο, λέγε. Ναι, αυτό είναι για το ποδόσφαιρο, λέγε. Φίλε, εγώ μιλάω για σύλλογο γενικά. Μιλάω για εγώ σύλλογο. Καλά, για εγώ σύλλογο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ο Ηρακλή τότε έχει πει. Τι να κάνουμε. Με τον Βόλε. Λοιπόν, παιδιά, να έχουμε ένα ρόμα τσάκι. Να σε καλά. Έτσι, έτσι. Όχι γαζομάρε. Γαζομάρε. Ο καλύτερο να κερδίσει. Δεν νομίζω. Πάντω τρεγά. Εγώ προτείνω τον κύριο Σαββίδη να κάνω. Το χαρτολογώντας, ναι. Αντί να πλένει τα αμάξι του ΠΑΟΚ, ας λίγο, λίγο να καθαρίσει το χαρτάκι, δεν έχουμε, δεν έχουμε, ξέρεις, δεν έχουμε λίγο να καθαρίσει λίγο το γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, ρε μεγάλε, ότι κουστάρεις, θα το μεταβιβάσω, θα μεταβιβάσω το ετοιμάσιο. Αυτό το βλέπει τακτικά, εξάλλου, ο Τάσος. Κοίτα, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ναι, αλλά θα πεις εσύ το Καρυπίδη να βάλει το Φαμπουλόζο. Α, να πω, εύκολο αυτό είναι. Από το σούπερ. Αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει στα σούπερ. Γιατί λίγο κάτι τον ψιλοψάχνουνε, λέει. Α, ναι. Απλά είναι ο πλερό πρόεδρος με τώρα, πλερό. Τι να κάνω. Άντε φύγε, ρε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Πέρασαν οι τέτοια, τώρα μου το στέλνουν. Τα ακούες. Το πέρασαν οι Σκοπιανοί. Ναι. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε. Καλησπέρα. Πρώτη φορά, παιδιά, παίρνω Θεσσαλονίκη, όσο είμαι στο ραδιόφωνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλώς το. Να είστε καλά. Έτσι, υγεία. Είστε αξιόλογα, παιδιά, και τα δύο. Είσαι καλά. Κατάτε σε ένα επίπεδο την εκπομπή και μιλάτε και για μπάλα. Πόσο χρόνο έχω, σε δύο σημεία θέλω να ρωτήσω. Τρία, τέσσερα λεπτά και τα έχεις. Λοιπόν, να μην συγχύζεστε άδικα. Εντάξει, εσύ για κάποια στιγμή. 53, 54, 55, ο ΠΑΟΚ πήρε τα τοπικά πρωταθλήματα και συμμετείχε στην Αθήνα στα πρωταθλήματα. Ναι. Όπως συμμετείχε ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, η Προοδευτική στον Πειραιά, στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός Απόλλων, ΑΕΚ, Πανιόνιος κλπ. Δηλαδή θέλω να σου πω, Τάσο, ότι όπως συμμετείχε ο Άρης στην Αθήνα, όταν παίζαν οι τρεις νικητές, συμμετείχε και ο ΠΑΟΚ τότε. Όταν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, όπως και ο Άρης, όπως και ο Ηρακλής. Αλλά δεν το πήρε. Δηλαδή και με Ολυμπιακούς κάτω μας συζητήσεις, αυτοί συζητάνε από το 30 και μετά. Από το 28 που έγινε η ΕΠΟ. Πώς είναι ονομά σου, είπαμε. Νίκος. Οι τίτλοι στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, με Παναθηναϊκό, αν μιλήσει με έξι, μιλάνε από το 30, το 32 που πήραν με τον Μαρόπουλο και με αυτά που πήραν τίτλοι. Ποια είναι η διαφορά του ΠΑΟΚΣΥ, του 48, ναι, που είμαι εγώ με τον Αριανό. Εγώ είμαι και στους 8 τίτλους του ΠΑΟΚ εν ζωή. Δεκτό, ναι, σωστό. Και στους 8 τίτλους του ΠΑΟΚ, τους έζησα. Σωστό. Έχω την ατυχία. Γιατί με γέννησε η μάνα μου 1η Μαρτίου του 70, ναι, να ζήσω ναι, και το κύπελλο του Άρη. Νίκο, δεν το συγχωρώ ποτέ στον πατέρα μου, συγχωρεμένο αυτό. Τρεις μήνες μετά, ρε Παρπαγιώργο. Γιατί. Νίκο, τι ομάδα είσαι, αν θέλεις μας λες. Πρέπει να τον απαντήσει εδώ, τώρα κάνω λίγο τέτοιο, ότι ήσουν ζωή και στη δεκαετία του μπάσκετ που έβγαινε στη δεύτερη ζώνη. Ήμουνα. Είμαι λίγο πιο μεγάλος από εσάς, παιδιά, τα είσαι όλα. Και εμείς τα ζήσαμε. Είμαι πιο μεγάλος. Δεύτερη ανακριβία. Ο Γιακοπίνη που λένε άλλες εκπομπές στη Θεσσαλονίκη ότι ο απίθανος Γιακοπίνη, ο απίθανος Γιακοπίνη, ήταν τρεις φορές πρώτος κόρος στο πρωτάθλημα Ιταλία. Απλώς το καλάθι το τελευταίο το βάζει ο Ραγκάτσι που δεν έκανε καριέρα. Αλλά ο Γιακοπίνη έκανε καριέρα. Και Ολυμπιάδα και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο πήρε. Δηλαδή στην Άντ, δηλαδή ήταν μεγάλος παίκτης. Μην το υποβάζουμε. Ένα τρίτο που είπε ο Τάσος για ανακρίβεια. Επίσης λόγω του νεαρού της ηλικίας συγχωρείται. Ότι από το 60 και μετά μας δέχονται, από το 63 μας δέχονται στην Ευρώπη. Δεν το είπε ο Τάσος. Το είπα από το 59. Ο Βαγγέλης. Το 58. Το 58, το 58, το 58, από το 56 που έγινε, το 55-56 που πήρε το πρώτο Champions League τότε η Real Madrid, τότε που Καρέλας παραλίγο θα έπαιρνε τους Ούγγρους εδώ και θα έκανε επανάσταση στο ποδόσφαιρο, το τσόκτσις τον προπονητή του Παναθηναϊκού, μου διαφεύγει τώρα, το μεγάλο του παίκτο μέσα αριστερά, το Μπούσκας κλπ, τους έφερε στον Πειραιά, ο Καρέλας, ο μεγάλος πρόεδρος του Εθνικού τότε, το 58, τότε. Αυτό δεν το ξέρει, του διαφεύγει του Βαγγέλη, αυτού το παιδί που βγήκε πριν κανένα τέταρτο. Το 57-58-59 έπαιξε η ΑΕΚ με την Πενφίκα και ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν. Και ο Παναθηναϊκός με την Γιουβέντους. Παίξαν δηλαδή στο εκθέσεων τότε. Και στο πρωταθλητριό. Το κύπελλο εκθέσεων, το UEFA ήταν τότε. Το κύπελλο εκθέσεων. Ναι, δηλαδή, γιατί είπε το παιδί ότι δεν μας δεχόταν, μας δέχτηκαν με το 65 και μετά. Ο καθένας θυμάται αυτά που του συμφέρει, αλλά δυστυχώς η ιστορία, Νίκο, γράφει για όλους από την μέρα που ιδρύονται. Ακριβώς. Τώρα, ό,τι και να λέμε, τώρα εντάξει.
δεν χάνεται τίποτα. 100 χρόνια ποδόσφαιρο Γιάννης Διακογιάννης, όλα τα Μουντιάλ και όλα τα διπλωτικά και όλα τα πρωταθλήματα Ευρώπης και όλα τα πρωταθλήματα Ελλάδος με τις συνθέσεις κλπ. Τελείωσε. Πάμε τώρα και στα σύγχρονα. Ναι, πάμε στο Μάτς Κυριακής. Δύο παίκτες υπολογίζω από τον ΠΑΟΚ. Το Μάτος, δεξιμπακ, και το έξω αριστερά τον Μπίσεμπακ. Και εγώ αυτούς δύο θυμάμαι. Αυτοί δύο. Λοιπόν, δηλαδή Βαρέλα, Πρίγιοβιτς... Στα στιμένο Βαρέλα... Επιθετικά, Τάσο, αν δεν κινηθούν από πίσω το μπακ και το μέσα αριστερά... Είναι ανενεργός, δεν συμμετέχει στο παιχνίδι. Έχει πολύ πράγμα από πίσω, αδελφέ. Έχει Λιμνιό, ναι. Έχει Ελκαντουρί, έχει Μπίσεσμα. Ναι, άκου. Έχει κάτι Καρέλη, που δεν έχει ακουστεί. Ακόμα, έχει πολύ πράγμα. Κάτι που δεν έχει ακουστεί στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης είναι ότι ο Άρης μπαίνει και τις 6 πρώτες αγωνιστικές αναγνωριστικά στο πρώτο ημίχρονο. Σαν ο προπονητής του διαβάζει τον αντίπαλο και ζωηρεύει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είναι 0-0 το σκορ στο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, αν δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Έχει τύχει ο Άρης. Τώρα μιλάμε, παιδιά, επειδή μιλάτε για μπάλα, μιλάμε τώρα δεν μιλάμε για καθρίλες και ιστορίες. Όλα αυτά για επιθυμίες, ρεαλιστικά. Εγώ δεν ξέρω, Ζάχο μου, αν συμφωνείς, η ομάδα μπαίνει λίγο πολύ συντηρητικά στο πρώτο Αυτό δείχνει, αλλά ξέρεις, είναι ένα ντέρμπι το οποίο αλλά μην περιμένετε κλωτσιές. Έχω δει και τις δύο ομάδες και τις 6 πρώτες αγωνιστικές. Και οι δύο ομάδες είναι soft ομάδες. Δεν κλωτσάει. Να παίξουν ποδόσφαιρο. Το μόνο που δεν κάνει τουλάχιστον στις 6 αγωνιστικές είναι κλωτσάει. Να βάλουμε και ούτε ένα κόμμα. Ζάχο, ούτε ο ΠΑΟ κλωτσάει. Ούτε ο ΠΑΟ κλωτσάει. Μιλάει πολύ ούτε ωραίο. Ούτε ο ΠΑΟ. Να βάλουμε και ένα κόμμα στην παρέα. Έλα, να μην περιμένει. Μπορούμε. Όχι. Ωραία, κάνε ένα επίλογο να πάρουμε. Σκόρ ένα επίλογο να πάρουμε και τον επόμενο φίλο. Σαν να οργανώσετε, παιδιά, σκόρ βλέπω 1-0, 1-0, 2-0. Στο δεύτερο ημιχρόνο. Στο δεύτερο ημιχρόνο. Και ημίχρονο σου τελικό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά, και να μιλάτε για μπάλα. Γεια σου, Νίκο. Να μιλάτε για μπάλα. Να σε ακούμε πιο τακτικά, Νίκο. Να μιλάτε για μπάλα, παιδιά. Προσπαθούμε. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό οφθαλμίατρο. Από μικρό παιδί θα σε πάω. Ημίχρονο σου τελικό σου δίνει. Εσύ. 8 φράγκα σου δίνει. Μπάλε ένα κάτω στα ευρώ. Παίξτε, τον πάγκο ποτέ δεν τον παίζω. Δεν τον παίζω. Δηλαδή αν τον έδινε, λέω τώρα υπερβολή, Άρης ΠΑΟΚ το α πούμε και τον έδινε 5 φράγκα το διπλό τον ΠΑΟΚ, δεν το έπαιζε. Πώς δεν το παίζει. Τότε τι θα πει, δεν το παίζω. Άρα παίζω στο ποσοστό, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, το ποσοστό με βάση τις πιθανότητες που έχει να βγει. Αυτό παίζει. Στάσου μου λε, αν ποντάρει τον ΠΑΟΚ, όχι, δεν τον ποντάρει τον ΠΑΟΚ. Έδειξα ένα μη υπερβολή για να σου δείξω. Δεν τον παίζω στοίχημα τον ΠΑΟΚ ποτέ. Πάω και Εθνική Ελλάδα. Δεν το βλέπω έτσι. Γενικά δεν παίζω πολύ στοίχημα. Καλά, αυτό είναι άλλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας συγχωρείτε για την αναμονή. Δεν πειράζει. Είχαμε ένα έντονο διάλογο την άλλη φορά. Πάντως ο φίλος ρεαλιστικά, πολύ ρεαλιστής, φοβάται μόνο τον Μπίσεσβερ και τον. Και το Μάτος. Και εγώ αυτός φοβάμαι. Και το Μάτος. Δηλαδή εγώ δεν πρέπει να φοβάμαι κανέναν τον Άρη. Αν φοβάται τον Πάκο. Δικαίωμά σου είναι, φίλε. Μην φοβάσαι κανέναν. Μην φοβάσαι κανέναν. Αυτό είναι καλό, άσο να μην φοβούνται κανέναν. Δεν πειράζει. Μα οι άνθρωποι, εντάξει, δεν πειράζει. Ρε. Να σου πω κάτι. Σου είχα πει, εδώ ξετελειώνει αυτός. Δύο μέρες ακόμα τελειώσουμε. Πάω και παιχνίδια μπροστά. Έχει Ευρώπη, ωραία. Έχει άλλα μάτσα. Έχουμε χίλια. Πόσα μάτσα έχουμε ακόμα. Ωραία. Δεν πειράζει. Τελειώσει το πανηγεράκι αυτό. Δεν τελειώνουμε από εκεί να. Για τον Πάκο ένα μάτσα θα όλα τα άλλα, φίλε. Ένα μάτσα σειρά για τον Πάκο. Εντάξει, τώρα είναι ένα εντάξει, δεν είπαμε. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Δεν θα κάνουμε και το. Αλλά και ο Άρης δεν θα στεναχωρηθεί άμα χάσει. Είναι προγραμματισμένο μέσα στο πρόγραμμά του. Είναι για ήττα το ίδιο. Σωστά, για ήττα. Αυτά ξέρει στην καλύτερη χή. Ο Τρέγιας θα ξέρει καλύτερα από εμάς αυτό. Οπότε... Ακούμε για Brad Name και ονόματα και μεγάλα. Το Brad Name του Άρη φάνηκε. Πήγε 4 χρόνια και βολόδευε Β' Γ' Εθνική. Πήγε η ΑΕΚ 2 χρόνια τηλεοπτικά συμβόλαια. Και ο Πάο Καμπίγεν το ίδιο σε 2 χρόνια θα γυρνούσε πίσω. Ο Άρης έκανε 4. Εκεί φαίνεται το όνομα κάτω. Οι κρατικοδίαιτες οι ομάδες έτσι είναι. Όχι, όχι, καθόλου κρατικοδίαιτες. Γιατί σου έφυγε ο Άρης Ακροποταμιά, στη μια μέρα σου έφυγε ο Πασχαλίδη. Φυσικά, φίλε μου, φυσικά. Φυσικά. Δεν θα είχε βρεθεί ομάδα, δεν θα είχε βρεθεί ομάδα να κάνει. Ναι, αλλά δεν αφήνει, δεν κάνουμε έτσι όμως δουλειά. Θα ντρεπόσουν ήδη. Αυτό τι σημαίνει, τι δείχνει αυτό. Τι δείχνει αυτό όμως. Τι δείχνει αυτό όμως. Ότι ο Άρης δεν ήταν ποτέ στο όρμα καθενός. Ενώ εσύ ήσουν.
με πέρασε ο Πασεραϊκός. Έπεσα με τον Αθηναϊκό. Άρα λες ότι είσαι ανύπαρκτος. Όχι, λέω ότι για μένα. Λέω ότι για μένα. Λέω ότι για μένα όταν παίζω. Λέω βρε ότι για μένα όταν παίζω μπάλα ισχύουν και τα τρία σημεία. Σε σένα όχι. Προ Σαββίδη όχι. Τι συμβόλαιο είχες από την ΟΒΑ στα 4 χρόνια, για πες μας. Τι συμβόλαιο είχες. Ιδιωτικό κανάλι, έτσι, ιδιωτικό. Ναι. Τι συμβόλαιο είχες από την ΟΒΑ στα 4 χρόνια, για τα εθνική. Τι πράγμα. Από την ΟΒΑ είχες κανένα ιδιωτικό συμβόλαιο στα 4 χρόνια. Στη Β' ήμουνα, τι συμβόλαιο να έχω από την ΟΒΑ. Ναι, Άγι, δεν ήταν στη Β' και στη Γ' δεν είχες ιδιωτικό συμβόλαιο. Τι λες, τι λες. Μα είναι μεγαλύτερο. Μα εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ σαν όνομα είναι μεγαλύτερο από τον Άρη. Εγώ δεν λέω ότι. Αυτό σου λέω. Δεν είναι θέμα. Τότε τι. Και ο Πάουκ δεν είχε την ΟΒΑ συμβόλαιο. Αυτό τώρα. Αυτό είναι τι. Δεν μου λε άρμα εσύ στον Ατρόμητο, πώ σώθηκε. Κανονικότατα. Με σφάξαν κιόλα και πώ σώθηκε. Δεν με σφάξαν. Δεν με σφάξαν. Δεν με σφάξαν, φίλε. Α, ήταν εκείνη τη μέρα που ο Μάντιο δεν ήταν τόσο καλά, που ήταν λίγο χάλια. Ποιο Μάντζιο ο Μάντζιο, ο Μάντζιο. Μην μιλά με τον Λιζαντέπε, μη εσύ μιλά τώρα. Και την άλλη μέρα. Λιζαντέπε. Γιατί έφυγε ο Μάντζιο την άλλη μέρα μαζί με τον Αναστόπολο, τι έγινε. Α, ήταν στημένο το ματ. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Τι είπε. Εγώ είπα τώρα ο Μάντζιο ήταν καλά. Ποιο Μάντζιο, ρε φίλο, ο Αναστόπολο ήταν προπονητή στον Ατρό. Ποιο Μάντζιο. Ο Μάντζιο έπεσε το φόρο στο Ατρό, έφυγε. Ναι. Κάνει ένα θυμίσου λίγο. Δοκάρι είχε ο. Στο 65 δοκάρι είχε ο Ατρό. Ναι, δεν μπορεί να λέξω. Ο Αναστόπολο μετά στο επόμενο λεπτό. Ναι. Όχι ο Μάντζιο, ένα μαύρο είχε δοκάρι. Και την άλλη μέρα ο κύριο Σπανό έδιωξε μέσω του πρωταθλήματο τον Μάντζιο και τον Αναστόπολο. Γιατί άραγε. Όποιο θέλει μπορεί να απαντήσει. Θα σου απαντήσω. Θα είναι γεγονότα, δεν αναφέρω κάτι. Όχι, φίλε. Και η αποβολή του Αγκάθα στο 10ο λεπτό ήταν μέσα στο σενάριο αυτό που λες. Που το δίνει αγωνιά. Το δίνει αγωνιά ο άλλος και τρώει κόκκινο Αγκάθο. Ήταν για να σωθεί ο Άρης. Ήταν για να σωθεί. Δεν εκείνη την ημέρα. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα. Ούτε κι εγώ είπα. Λέω ότι ήταν μέσα στο σενάριο. Ήταν λίγο ντεφορμένο. Για τον Ολιζαντέπε δεν μας είπες. Και για τον τελικό της Φιλαδέλφειας, αν έχεις τίποτα να μας πεις. Τι έγινε εκεί, τι έγινε. Δεν ξέρω. Μετά τον τελικό, δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν στον Ολυμπιακό. Μήπως δεν τους θυμάσαι. Α, γιατί το Μάτζιο θυμάσαι, για το Βενετή δεν θυμάσαι τίποτα. Και όσο για τους τίτλους παλικάρι μου, έχω 8 και έχεις 4. Ο σωστό. Διπλάσιο. Μα σωστό, σωστό είναι, δεν είπα εγώ. Όχι, σωστό, πιο σωστό. Σωστό είναι. Λες, έχω τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο, λέω. Και ο Πάοκ έχει 2 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Όχι, ο Πάοκ έχει 8 τίτλους. Όχι, 2 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Δυστυχώς και εσύ έπαιζες. Εδώ την έχω την βαθμολογία. Α, ίσω να μα έσωσε και από την κατοχή. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είστε καλά που μα ελευθερώσετε. Να είστε καλά, ρε Ράμπο. Από τώρα Ράμπο θα σε λέω. Τάσο, Τάσο. Όσο για τα 2.000 στήρια που ανέφερε πριν, πέρα από το Βόρεια, το έγραψε 2 η ώρα. Δείτε την ανάδειξη του Press άρεσε. Του το είπαμε. Αυτό δεν είναι έγκυρο. Εκτό και αυτό δεν είναι έγκυρο. Βλέπω, τα ξέρει καλά του Άρη, βλέπω. Πού να μην ήταν και ένα απλό παιχνίδι για σένα. Πού να ήταν και κανένα ντέρμπι, ε. Πού να ήταν και κανένα ντέρμπι. Μπαίνει στα site του Άρη. Μπαίνει στα site του Άρη και κρυφοκοιτά. Ατιμούλικο. Το προσφέρετε ατιμούλικο. Μπαίνει και βλέπει. Αυτού παραδέχομαι. Άντε καλά, δυο μερούλες ακόμα και μετά ξέρετε. Πού να ήταν και κανένα ντέρμπι, φίλε. Αυτό που παραδέχομαι φέτος στου Αριανού, είτε είναι οπαδί, είτε είναι. Άκουλε μου. Ρίξε και το πρεσάρι στην γραφή. Αυτό που παραδέχομαι φέτος στου Αριανού, είτε είναι οπαδί, είτε είναι διαφορετική παραγωγή, είτε δημοσιογράφοι, είτε διευθυντές εφημερίδων κτλ. Είναι ότι κατάφεραν μετά από πολλά χρόνια να ασχοληθούμε για λίγο έστω και με αυτούς. Ναι. Να είστε καλά. Σου είπα, την άλλη φορά τι σου είπα, έτυχε και η Εθνική, έχουν 15 μέρες να λίγο να πάρουν από τη δόξα του Πάου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι έχουμε καλά, άλλη μια γραμμή, παρά δύο για λεπτά. Να μην μαλώνετε, λέει 183. Ναι. Το είπαν ρεπόρτερ του Άρη, ναι, ότι υπήρξαν. Υπήρξαν, τι λέει. Υπήρξαν. Υπήρξαν κρατήσεις από το εξωτερικό και ακυρώθηκαν. Ναι, το γράφει και κάποιος. Και έξτρα, είπαμε και έξτρα θέσεις. Ναι. Τώρα πώς το έκανε, υπάρχει εισιτήριο που γράφει πάνω έξτρα θέσεις. Τι να κάνουμε. Πάμε στο τελευταίο, μη τηλεφωνείτε. Πώς το έκανε, πώς έβγαλε, τα είπαμε. Μη τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τελευταίος ο φίλος. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, η μητέρα των μαχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο την Κυριακή. Γιατί. Γιατί αγωνίζεται η μεγαλύτερη μη συστημική ομάδα της χώρας με τη συστημικότερη αυτή τη στιγμή εκ των τεσσάρων της χώρας. Μπορείς να τεκμηριώσεις λίγο την άποψή σου. Να τεκμηριώσω. Ναι. Πες μου χρονολογία από πού να ξεκινήσω. Εσύ ονόμασες κάτι.
Ποια είναι η συστημική και γιατί και ποια είναι η μη συστημική και γιατί. Εντάξει, η συστημικότερη αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, που πήρε τη θέση του συστημικότητα του Ολυμπιακού τόσα χρόνια, όλη η Ελλάδα ξέρει. Ωραία, τεκμηρίωσε αυτό που λες. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ το αντικρούω. Άσε 18 χρόνια. Άσε τώρα την ιστορία. 12 χρόνια παγωμένα. Άκου λίγο μεγάλε. Γιατί ήταν ανοιχτές τράπεζες. Άκουσε με εσύ να τεκμηρίωσω πρώτα. Δεν μου ζήτησε. Ναι, ναι, ναι. 12 χρόνια παγωμένα χρέη. Πληρώθηκαν αυτά. Όλοι οι άλλοι δεν πληρώθηκε τίποτα. Πληρώθηκαν αυτά. Όχι, δεν πληρώθηκαν αυτά. Πληρώθηκε. Ακούγεσαι και ακούγομαι, πληρώθηκαν αυτά. Παρακάτω. Άλλο. Όταν ήθελες, άλλο, κάτι άλλο. Ρίχνηση, κάτι άλλο έχεις. Πληρώθηκε. Πολλά έχω. Περίμενε. Άλλο, πες άλλο. Μη συγχύζεσαι. Δεν συγχύζομαι. Επειδή έχεις πάρει τη θέση του Ολυμπιακού, σε δεν αντικρούω. Όχι, να σε ακούμε και να συμπεριφέρεσαι. Εσύ έχεις πάρει τη θέση του Εργοτέλη. Βρεάσε τώρα να πούμε, έχουμε πάρει τη θέση του Εργοτέλη. Παρακάτω. Λοιπόν, Κυριακή ανοιχτές τράπεζες. Δεν έπαιξα Ευρώπη, την πλήρωσα. Δεν έπαιξα Ευρώπη, ρε φίλε. Άνοιξε τράπεζα και δεν έπαιξα. Έπαιξα Ευρώπη εκείνη την χρονιά. Άνοιξε τράπεζα. Έπαιξα Ευρώπη, ρε, εκείνη την χρονιά. 30 στρέμματα του δημοσίου έχει πέσει όλο το κράτος πάνω να στα δώσει να κάνει. Δεν είναι 30, είναι 21. Δεν ξέρω, όλα ψέματα είναι ό,τι λες. Είναι, το γράφουν σήμερα όλα τα site και εφημερίδες. 29 site. Λοιπόν, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, αυτή τη στιγμή παίζει την Κυριακή η μεγαλύτερη μη συστημική ομάδα που δεν ήταν ποτέ κρατικοδίαιτη. Για όλα αυτά είναι ο ΠΑΟΚ συστημικός. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα του Εθνικού Εργολάβου, η συστημικότερη στη θέση του Ολυμπιακού, αντίπαλός της. Πάντως ο πρόεδρος του Ολυμπιακός δηλωμένος είναι, να ξέρεις, πρόσεχε τι λες. Θα σε μαλώσει ο Θοδωράκης. Άκου λίγο τώρα, ο πρόεδρος σου είναι δηλωμένος Ολυμπιακός, φίλε. Θα σε τραβήξει ταυτάκι. Θα σε τραβήξουν ταυτάκια, πρόσεχε τι λες. Να μην σε κάνουν ταντάκια, πρόσεχε εκεί πέρα. Της μεγαλύτερης ομάδας που δεν είναι ποτέ κρατικό. Ναι, δηλωμένος ο Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Και ποτέ δεν έφερε εξυγίανση στη θέση του είναι, εξυγιαντή. Κοίταξε λίγο, εγώ να ρωτήσω λίγο, τους παλιούς Αλγανούς τους είχα σε μεγαλύτερη υπόλοιψη, γιατί νιώθανε και λίγο. Μου έκανες τόσες ερωτήσεις, θα σου κάνω κι εγώ μία. Δεν σου έκανα καμία ακόμα, περίμενε. Πολλές μου κάνεις, μία να σου κάνω κι εγώ. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού? Εγώ φίλε είμαι, Πανθεσσαλονίκιος, όχι παλιότερα. Πανθεσσαλονίκιος, αθλητικός, ναι, όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Σκέτο είναι. Ή στη θέση του Ολυμπιακού. Με κοιμά. Σκέτο ή φέτος. Γιατί κοιμά. Δεν μου λες. Τι με κοιμά. Φέτος τι είσαι. Φέτος είσαι ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ στη θα θέση του Ολυμπιακού. Θα μας πεις κάτι ουσιαστικό, ρε φίλε, τώρα, γιατί μας έχεις φλωμώσει τη χαζομάρα να. Μας πεις κάτι ουσιαστικό. Πες μου, τι ουσιαστικό. Ποια είναι η χαζομάρα. Είχες 12 χρόνια παγωμένα χρέη ή δεν είχες. Τα πλήρωσα, ρε φίλε. Τι πλήρωσες, ρε φίλε, τώρα. Πλήρωσες όποτε ήθελες μετά από 12 χρόνια ένα πρωτογενές κεφάλαιο με φωτογραφική ρύθμιση. Την ώρα που κατέρεαν τα πάντα. Εγώ δεν άφησα φίλε απλήρωτες οικογένειες, όπως ναι, κάποιοι άλλοι. Πολλές άφησες. Λάθος κάνεις. Πολλές. Τέλος πάντων. Πολλές. Για 12 χρόνια που τρέχαν τα. Καλό σου βράδυ, φίλε. Όλη καλώς την Ελλάδα. 10 εκατομμύρια. Λοιπόν. Πέρασε η ώρα. Γιατί δεν θα βγάζαμε η ώρα και έλεγε και κάτι ανούσιες καταστάσεις. Δηλαδή, πες μας κάτι ουσιαστικό, ρε φίλε, κάτι έξυπνο. Και να το γουστάρουμε, να γουστάρει και ο κόσμος. Δηλαδή, έλεγε ανακρίβεις. Εδώ βγήκε ο άλλος, μας είπε, ρε φίλε, ότι δεν μετράνε τα πρωταθλήματα γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτικό υλικό. Δεν μετράνε, αυτό είπε. Δηλαδή, τι να πω. Αν αυτό δεν είναι τέτοιο, ουσιαστικό ήταν αυτό. Τι εγώ σου λέω ότι μετράνε τα πρωταθλήματα. Ναι. Έχεις, όχι, να πει κάτι, δεν μετράνε έχεις, για αυτό το λόγο. Έχει συνολικά 4 τίτλους, έχω 8. Ναι, όχι, ρε Τάσο. Δεν μετράνε να πει ό,τι θέλεις. Δεν μετράνε γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτικό υλικό, λέει. Και φέτος θα γίνουν, δηλαδή, 9 μπορεί και 10. Γελάμε. Φέτος θα γίνουν 9 μπορεί και 10. Λοιπόν. Δεν είχα να πω τα αυτά, δεν τι? Άλλη φορά. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, τα λέμε τη Δευτέρα, 10 το βράδυ με 12. Εδώ πάλι με ράδιο Μαρμίτα. Έχω να διαβάσουμε, να πούμε ότι ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Τη Δευτέρα ξανά μαζί μετά το μάτς, μετά το ντέρμπι, στις 10 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά το Escobar Espresso Coffee Bar που ήταν για άλλο ένα βράδυ μαζί μας. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, είναι το Escobar. Τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Λοιπόν, Τάσο, να καλυνικτήσουμε τον κόσμο. Να κερδίσω καλύτερος, εύχομαι να δούμε ένα καλό μάτς με γεμάτες φάσεις. Πολλά γκολ μην περιμένετε, θα είναι σφιχτό το μάτς του Χαριλάου, να ξέρετε. Βλέπω. Πολλές σκληρές φάσεις πάλι μην περιμένετε, γιατί ο Ιταλός δεν χαρίζεται. Είναι μεγάλος καρτάκιας. Καρτάκιας το ξέρουν και οι δύο ομάδες, θα είναι προφυλαγμένες.
Οπότε να δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο και ο καλύτερο σα κερδίσει. Θα τα πούμε πρώτα Θεός. Εδώ γεροί να είμαστε όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έρχεται τη Δευτέρα. Καλό βράδυ. Την Κυριακή ξοφλάς.